στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι. Άνοιξε το κιόσι! Άνοιξε το! Έλα μαζί μου για να σου δείξω. Τι πες στο συγκρότημα, βαλικάρι. Κιθάρα εσύ, μπάσο εσύ, μπάσο κιθάρο εσύ, μπουζούκι εσύ, κλαρινό εσύ, όμποε εσύ, εγώ παιδιά, πλατανόφιλο. Ή και α4 κόλλαμα θέλετε. Και α4, εκπληκτική α4, καταπληκτική. Καλύτερη βέβαια η 4α. Έτσι, έτσι, ελάτε, ελάτε. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές. Ωε, 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 ωε. Ας το να πέσει, αγόρι μου. Στη Θεσσαλονίκη κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι. Κι αν θες απόψε, να σ' αποδείξω. Ε, λα στη Τούμπα, για να σου δείξω. Έλα, 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 πάμε 100% καταπληκτικό με τους κοροκοπημίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, κάμπτω εδώ θα πάμε και σήμερα για δύο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάμπαλο, να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε και σήμερα μια ακόμα γνήσια, μια αυθεντικιά σου μουσάδα. Γιατί έτσι το κάμπομαι, έτσι το κάμπομαι, που έλεγε και μια ψυχή, θα το κάμπομαι. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Τα συνθήματα είναι για να αναπροσαρμόζονται. Τα συνθήματα είναι για να... Έτσι. Ωραία. Γουστάρω πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Ξεκάθαρος είμαι. Χαίρομαι την κάθε. Πρέπει να το μάθουν όλοι και να υποκληθούν όλοι. Έτσι το κάνουμε! Στη Θεσσαλονίκη τα βράδια σπίτι. Να στα αποδείξω. Έλα στη Τούμπα! Να το κλεντήσω. Πονάς αγόρι μου. Πονάς αγόρι μου. Πονάς και φταίει ο Βοράς. Ωχ, λεοντάρι μου. Λεοντάρι. Παιδάκια. Μπουκοβλά στα ράμου, ζουμουσάκια μου, αθλητήριοι και αθλητήρες. Ελάτε, 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 ελάτε. Ζήστε την κάθε στιγμή με όλο σας το είναι. Μην αφήνετε ούτε τρίχα να πέσει κάτω. Κρατήστε και την τρίχα στο κεφάλι να γλεντήσει και αυτή. Μην αφήσετε να σας φύγει ούτε μία στιγμή από όλο αυτό. Ζήστε το στη διαδρομή. Κάτσε να ανεβάσω και βιντεάκι, περίμενε κι όσοι. Αυτά που λέτε, παιδάκια. Τι νέα, τι άλλο. Ούτε σκαλέτες, φίλε. Ούτε σκελετός εκπομπής. Γιάμπαλο όλα, φίλε. Κάνω τα χαρτιά μου γιάχμα. Τα καίω και ζεσταίνομαι να πούμε πάνω από τη φουφού. Ξεκάθαρα. Ω, Παναγία μου. Φέρετε μου τη Μαρίνα να τη ζητήσω. Τη Μαρίνα Ζέας. Ελάτε πουλάκια μου, γιατί έχουμε και σήμερα υπερατού δωράκλα. Χαιρετούμε τους ήρωες που σήμερα ανέβηκαν 6 ορόφους. 6 ανεβήκαμε, μέχρι τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τι να πει και ο Χρήστος, τι να πει και ο Χρήστος. Πόσες φορές ανέβηκες, Χρήστο? Σήμερα 2. Φίλε, άλλες 2-3 παραγγελίες και θα γίνεις μαραθωνοδρόμος, αδερφέ μου. Μέχρι τον τρίτο ανέβηκα χαροπός, κακακακακα, ούτε γαμπίτσες, ούτε τίποτα. Μετά τον τρίτο όροφο αρχίζει μια βαρία αναπνοή, ανεβαίνει και ένας από τη Eurobank, άλλος τόσος ως εγώ, ασθμένοντας. Φίλε, τι γίνεται, λέω, τι να γίνει, πότε πιστεύεις να φτάσουμε? Λέει, δεν ξέρω, ξέρω κανένα 2 ώρα. Του λέω, εγώ πιστεύω το 15 Αύγουστο. Θες, λέω, να ράξουμε εδώ πέρα να συζητήσουμε για τις ζωές μας, να μιλήσουμε. Πού πάμε, πού πάμε. Αλλά τα καταφέραμε. 6 ώρες, φίλε. 6. Μου το είπε ο Πατμανίδης χθες έξω από την 5. Λέει, να ξέρεις, είναι χαλασμένο το σας. Από τώρα στο λέω. Από τώρα στο λέω. Ω, Παναγία μου. Αμάν.
Ο Βαγγέλης από το Μόναχο μου λέει δεν ακούμε ιντερνετικά. Για δες. Σίγουρα είμαστε ok. Για δες λίγο ρε Χρυσταρά. Πρέπει να το μας. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί έτσι. Αυτά είναι προκαταβόλες. Αυτά είναι μόνο μία μικρή αίσθηση. Θέλω να πω ότι η Electronet και σήμερα κληρώνει ένα αξιοθαύμαστο δώρο. Ε, ωραία λέξη. Επειδή λέω συνέχεια κορυφαίο και καταπληκτικό, αξιοθαύμαστο, ακριβοθόρητο, ελκυστικότατο. Ένα δώρο υπέροχο, ένα δώρο. Έρχομαι λέει να το φτιάξω. Άρε βασιλάκι, άρε βροχή, αδερφέ μου, αδερφέ μου, πανηγύρι. Τι θέλετε να σας πω. Όχι, πείτε μου, τι θέλετε να σας πω. Να, ας πούμε μια σκέψη που κάνω. Ζούμου σου, λέμε, πρώτον. Δεύτερον, δεν πέφτει με τίποτα. Ρίξτε κουβάδες, ρίξτε τόνους παγκοκολώνες, ρίξτε ό,τι θέλετε. Κάνουμε εκδρομές στο Βόρειο Πόλο. Εμείς ανοίγουμε τις τρύπες για να μπορέσουν να ψαρέψουν οι φίλοι μας, οι Εσκιμόοι. Όλοι οι πλάσοι είναι ΠΑΟΚ και τα χελιδόνια και οι πιγκουίνοι και οι ζεύρες. Και τα πάντα ή τα κοάλα, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Το κοάλα δεν είναι που είναι. Το πάντα είναι ασπρόμαυρο. Τα πάντα είναι ασπρόμαυρο, τα πάντα. Τα κοάλα είναι ψιλομπέζ. Και αυτά ρε θα τα βάψουμε, θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε ΠΑΟΚ. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Πανηγύρι χθες. Χωρίς η ομάδα να παίξει κανένα συγκλονιστικό ποδόσφαιρο. Άνετα, ρελαντή. 3-0. Οχ! Ζούμου σου λέμε! Κληρώνουμε λοιπόν σήμερα. Θα τα πω. Πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Κληρώνουμε σήμερα λοιπόν μία καταπληκτική δωράκλα από την Electronet. Έναν φούρνο μικροκυμάτων Samsung πάνω από 100 ευρώ η αξία. Το φτιάξει μαέστρο. Έχουμε θέμα, σε λίγο θα ξεκινήσει. Τι ωραίος που είσαι Χρήστο Κιώσκη. Ένας αθλητής πρότυπο. Μια μορφή μεγάλη. Ένας άνθρωπος βουνό της οικοληψίας. Το Αραράτ. Η πίνδος της οικοληψίας φίλε. Ε, τα ουράλια όρη. Η Άλπης της κονσόλας φίλε. Ε. Υπερατού δωράκλα την Electronet, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης και τον υπερκολοσσό που λέγεται Samsung σήμερα. Φούρνος μικροκυμάτων, 100 τόσα ευρώ η αξία του. Ένα φουρνάκι μικροκυμάτων Samsung. Και θα σας βάλω και μέσα από τα, την σεμεσχέρα, γράφετε FM, αφήνετε καινό και το στέλνετε στο 54526, αλλά θα σας βάλω μέσα στο μπλιμπλίκι και από το σταθερό τηλέφωνο, γιατί είναι είδος ανάγκης ένα φούρνος μικροκυμάτων, τα είδη πολυτελείας, θα βάζουμε μόνο από το, από το μπλιμπλίκι, έτσι. Σας βάζουμε και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο τα τρία τελευταία ψηφία. Η ψοφία μας δίνεται και μπαίνετε στην κλήρωση για καταπληκτικό δώρο. Δεν ξεχνάτε, υπερατού ψαραγορά στην πόλη είναι το Αιγαίον. Υπέροχα πράγματα, νηστίσιμα και καλαμάρια και γαρίδες και σουπιές και γάμπαρι και θράψαρα και χταπόδια και μύδια και σούξου μουξου και τα πάντα όλα. Νηστίσιμα και 214.000 στο διοικητήριο και 69.56.66 στο ωραίο Κάστρο. Πώς πάει το σύνδημα φίλε, πώς πάει το σύνδημα? Ούτε μία στιγμή. Και έχω μάρτυρες όλους όσους συνάντησα έξω από το γήπεδο και με ρωτήσανε, αλλά και όσους συνάντησα μέσα. Κωστή πιστεύει σήμερα? Δεν πιστεύω σήμερα. Γιατί, γιατί, γιατί. Είδατε το αγρίνιο, ε. Έστω ότι το εσωρουχάκι, το κόρδο, το στριγκάκι, το βρακάκι της, ποια να πούμε, της Ειρίνα Σάκη, της Kate Moss, κιόσι, παίρνει και το φοράει π.χ. ο Πάγκαλος ή ο Φίλης, λέω ρε παιδί μου ένας, έστω ότι το παίρνει και το φοράει ένας από αυτούς, πώς θα είναι μετά το λάστιχο? Δεν θα είναι ξεχυλωμένο το λάστιχο? Λέω ρε παιδί μου, τυχαία τώρα να φέρω δύο ονόματα. Έστω το παίρνει και το φοράει ένας από αυτούς. Ή να μην πω συγκεκριμένα ονομαστικά που είπα δηλαδή, αλλά ένας που είναι 200 κιλά. Που φοράει το σόβρακο του αδύνατου που είναι 57 κιλά. Δεν θα ξεχυλώσει το λάστιχο από πάνω? Δεν θα γίνει χάρβαλο το βρακί? Κι όσοι. Έτσι ήταν η άμυνα
του Πανετολικού χθες. Υπάρχει κόσμος που περίμενε χθες ότι ο Πανετολικός θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα και ότι θα στραβοπατήσει εκεί ο Γαύρος. Τους βλέπετε? Μόνο με μας λυσάνε. Θυμηθείτε λίγο πώς διαπυρός και σιδήρου, με τι υπερπροσπάθεια, με τι ένταση, με τι φθορά σωματική, ψυχική, πνευματική, που αν δεν ήταν το γκολ βολίδα από τον Ισθμό της Κορίνθου, του μεγάλου, του αδευτέρου του αρχηγού, του Αντρέ, δεν ξέρω αν θα κερδίσαμε μέσα εκεί. Θυμηθείτε μόνο πώς πέφταν σαν λυσασμένοι πάνω στην μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού στο μεταξύ μας παιχνίδι. Πώς πηγαίναν στις διεκδικήσεις, τι γινόταν στο γήπεδο. Και χθες βλέπω τις φάσεις, γιατί το μάτς δεν το είδα, είμαστε στο γήπεδο. Ανοίγω να δω τις φάσεις το βράδυ και βλέπω υγιεινός περίπατος. Τσίχλα με δροσερή αναπνοή. Τσίχλα με γεύση φραγκοστάφυλλο και φρούτα του δάσους. Ένα υπέροχο κυριακάτικο απογευματινό walking. Ένας περίπατος. Πουλάκια κελαϊδούν, ροζ ελεφαντάκια στον ουρανό. Έτσι είναι. Όπου πήγα, μάτωσα. Όπου πήγα, μάτωσα. Και χθες, η Λαμία, τα ίδια. Ρε μπαράλες, αλήθεια, πέφτεις απ' την κόντρα στο δεξί πόδι που δεν σου έχει κάνει κανένας ποτέ κανένα φάουλ. Και όπως πέφτεις κρατάς το άλλο πόδι. Δηλαδή στο ένα μπαίνει η κόντρα και κρατάς το άλλο. Και θέλεις τι? Να σταματήσουμε όλη την επίδεση? Τι λέτε ρε? Αυτό είναι το fair play? Δεν πάτε να δείτε στη γωνία αν ερχόμαστε? Που θυμάμαι άπειρες φορές φέτος, ειδικά το Βιερίνια, όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει πραγματικά τραυματισμός και όχι απόφυτος της σχολής Κάρου Λουκούν, Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ηθοποιία. Πρώτος την έβγαζε έξω. Θυμάμαι, ξαναλέω, άπειρες φορές να κόβεται η επίθεση και να τη βγάζει έξω, γιατί όντως καταλάβαιναν όλοι ότι έχει τραυματιστεί ο παίχτης. Όπου παρεπιπτόντως, ο Μπαράλες, επειδή πάλι εκεί βασίσανε χθες για να πούνε διάφορα οι φίλοι μας, δηλαδή οι φίλοι μας εισαγωγικά, πάντα κάτι πρέπει, πόσο σας πονάει έτσι, πόσο πονάει που ο ΠΑΟΚ νικάει, πόσο πολύ σας πονάει, πόσο ξύδι. Δεξαμενές, ανεβείτε στο βατήρα και κάντε βουτίτσες όπως έκανε ο Σκρούτς Μακδάκ στο Θεσσαλοφυλάκιο. Υπέροχο να κάνεις βουτιές στο ξύδι. Να δείτε να σας φύγει και η ξυνήλα. Τι ωραία. Και λέω λοιπόν ότι με το που γίνεται, σηκώνεται ο Μπαράλες, σηκώνεται. Ούτε σταματάει κανένας από τους παίχτες της Λαμίας. Πηγαίνουν κανονικά πάνω στο Μάτος, ο οποίος κάνει τρίπλες για να περάσει την μπάλα στον τρελό. Και βέβαια, μέχρι και αντίπαλοι προπονητές, όπως ο Δόνης, που δεν τον έχω σε καμιά συμπάθεια, αυτό βγήκε και είπε. Τι λέτε ρε παιδιά, λέει, κανονικά, φυσικά καλά κάνει. Αλλά έτσι είχαν μάθει τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε, τόσα χρόνια έτσι είχαν μάθει. Και έτσι προχωράμε. Φυσικά δεν περίμενα να κάνει κανένα μεγάλο μάτς ο Πανετολικός ή να σκυλιάσει ή να σκιστεί για να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Πουθενά. Δεν λέει αφήνω υπονοούμενο για τον Κοστούλα, τον άνθρωπο του Πανετολικού. Είδα τους παίχτες όμως ότι... Δεν είδα λύσα. Αντιθέτως, και η Τρίπολη προχθές στο κύπελο και η Λαμία χθες, σαν να ήταν ο αγώνας της ζωής τους, να πέφτουν πάνω στην μπάλα. Τι ξύλο έφαγε πάλι ο Μπίσεσβαρ. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Ξαναλέω, φουρνάκι μικροκυμάτων σήμερα. Υπέροχο. Samsung, πάνω από 100 ευρώ η αξία του, από την ηλεκτρονέτη Παπουκής Νικολαίδης. Μην ξεχνάτε τα κορυφαία ζαχαροπλαστεία στην πόλη. Νικολαίδης, νηστίσιμα. Υπέροχα πράγματα θα βρείτε εκεί. Και τώρα το πρωί το καφεδάκι σας και τα τσουρέκια, τα πασχαλινά. Και γεμιστά και απλά και σοκολατόπιτες και κεράσματα και τα πάντα όλα στην Καρολή και Δημητρίου. Υπέροχα πράγματα. Και έτσι προχωράμε. Και είναι ο Αντρέ, ο οποίος στο τέλος η φωτογραφία
μία από τις φωτογραφίες της χρονιάς έχει γύρει το κεφάλι του πάνω στον ώμο του τεράστιου Γιώργου Κούδα, το χθες, το σήμερα, σε μία φωτογραφία. Ο ηγέτης του τότε με τον ηγέτη του τώρα σε μία φωτογραφία γεμάτη από ΠΑΟΚ. Χθες γίνεται ένα συναπάτημα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Βγαίνουν και οι δύο στον αέρα της ΕΡΤ. Λένε υπέροχα πράγματα, να μην σας κουράζω. Και στο τέλος λέει ο Αντρέ, ποιο είναι το συναίσθημά σου που θα κερδίσουμε ξανά το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια? Και απαντά ο Μέγα Αλέξανδρος, το συναίσθημά μου θα ολοκληρωθεί όταν το πάρουμε. Και δεν μπορώ να σου το πω. Είναι κάποια πράγματα που δεν εκφράζονται με λόγια. Θα το νιώσεις κι εσύ όταν σηκώσεις το τρόπαιο. Αυτό που θέλω όμως από σένα είναι η διαχείριση αυτού που θα πετύχετε. Εκεί τρελαίνονται και χάνονται τα μυαλά. Θέλω να δείτε το επόμενο βήμα και τη διαχείριση αυτού. Γιατί πραγματικά μετά από τέτοιες επιτυχίες θυμάμαι πως και εγώ προσπαθούσα να συγκρατήσω μυαλά. Γιατί στο ποδόσφαιρο όταν τελειώνει μια σεζόν, η επόμενη ξεκινά πολύ σύντομα και του χρόνου θα υπάρχει για μας και η Ευρώπη. Εκεί θα αντιμετωπίσετε τις ομάδες που ειλικρινά, αρχηγέ μου, είναι μια ταχύτητα πάνω. Και απαντά ο Αντρέ στην πολύ φιλοσοφημένη κουβέντα και γεμάτη αγάπη κουβέντα του Κούδα. Θέλω να συνεχίσουμε τη δουλειά που έχουμε αρχίσει με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη στο σύλλογο. Δεν θέλω να γίνει ένα το πρωτάθλημα ή ένα το ντάμπλ. Θέλω να συνεχίσουμε. Θα δεσμευτώ λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να παίζουμε με τον τρόπο που ξέρουμε. Που δεν θα ξέρουν τα μυαλά μας, που δεν θα φύγουν τα μυαλά μας από την τρέλα του τίτλου και πως θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τουλάχιστον στους ομίλους του Champions League. Το σύνθημα! Το ακούσατε το σύνθημα! Ξαναακούστε το να το εμπεδώσετε! Πρωταθλητές, όχι μόνο μες στο γήπεδο, όχι δίκαια, όχι πανάξια. Αυτό που έκαναν πέρσι δεν το ζήγησαν σωστά. Η κλοπή η περσινή συσπήρωσε τον κόσμο, ατσάλωσε το μέσα μας και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μια ομάδα που ξέχασε να χάσει. Μια ομάδα που δεν θυμάται, που λέει την αλφαβήτα και ό,τι υπάρχει σε ήττα, το ζήτα, το βήτα, το ήττα, τα προσπερνάει έτσι γιατί έχουν το ήττα μέσα. Δεν υπάρχει. Χθες, χωρίς το ξαναλέω να πιάσουμε καμιά συγκλονιστική απόδοση, με ρελαντή ρυθμό, 1-3-0 άνετο, ο Χρήστος Σοκολοβός που το πλέβεψε νωρίς στην ομάδα μας, Μανολόπουλος που πηγαίνοντας στο γήπεδο μου έλεγε το ίδιο, 3-0 το σκορ. Ένα μεγάλο μπράβο εγώ έχω να πω σε αυτόν και σε αυτούς που είδα να έχουν από το χέρι τη γιαγιά τους. Στο τελείωμα φεύγοντας είδαμε εκεί στην πέντε τον γιο, τον εγγονό και τη γιαγιά, να την έχουν τη γιαγιά από το χέρι να κατεβαίνει τα σκαλάκια εκεί στη θύρα 5. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αυτό χθες ήταν το τελευταίο μάτς σε αυτήν την Τούμπα. Όπως όλα δείχνουν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, φεύγουμε. Γι' αυτό με το Λεβαδιακό θα είναι το κύκνιο άσμα του ναού που χτίστηκε το 1959. Και κάθε του ντουβάρι, κάθε του σοβάς, κάθε κάγκελο, κάθε βίδα, κάθε σκέπαστρο, κάθε κομμάτι του γηπέδου, κάθε γωνία, κάθε σπιθαμή μέσα σε αυτό το χώρο, μοσχοβολάει ΠΑΟΚ, ακούς φωνές άμα βάλεις το αυτί σου στον τοίχο, κάθε κομμάτι έχει να πει μια δική του ιστορία και είναι γεμάτη από εικόνες, από ήχους, από συναισθήματα, από αίμα, από υδρότα, από πάθη, από χαρές, από λύπες, από ένταση, κυρίως όμως κάθε κομμάτι του γηπέδου έχει πολύ συναίσθημα μέσα. Χθες πάλι για ένα περίεργο λόγο το κάνω αυτό όταν έχω τεράστιες χαρές στη ζωή μου. Σκέφτομαι πάντα τις ψυχές που έχουν φύγει.
μέσα στη μεγάλη μου χαρά, λες και έχω την ανάγκη να το κάνω, την υποχρέωση. Κοίτα, εγώ είμαι υγιής, στέκομαι στα πόδια μου και το ζω αυτό, στα 48 μου. Και εκεί πάει το μυαλό μου, στην Τουλάρα, εκεί πάει στον Κωνσταντίνο, εκεί πάει στον Παναγιώτη, εκεί πάει στον άλλο τον Παναγιώτη, το βουνό, το γίγαντα, εκεί πάει στα παιδιά που έφυγαν και δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτό που ζούσαμε χθες. Το παραλήρημα, το τραγούδι, τα πρόσωπα αυτά δεν πρόλαβαν να το ζήσουν. Σαν να με κρατάει ένα χειρόφρενο μέσα μου ότι ξέρεις κάτι, χαίρεσαι ναι, αλλά σκέψου λίγο, αφιέρωσε λίγα δευτερόλεπτα και σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να το ζήσουν, που έφυγαν νωρίς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Ένα πρωτάθλημα τόσο κακαλάτο, τόσο αρχιγάτο θα πω εγώ, και χθες βάζει το ποδαράκι του πάνω στη γραμμή. Θα μου πεις, και αν το τρώγαμε εκεί, αν το τρώγαμε εκεί θα μπαίναμε πάλι σε μια διαδικασία άγχους που δεν αντέχω άλλο, ρε παιδιά, σας το λέω ειλικρινά. Δεν έχω αποθέματα μετά από πέρσι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν εσείς την τεμπόζη το έχετε. Εγώ ελάχιστα πράγματα έχω αφήσει μέσα μου. Δεν. Και βέβαια δικαιότατα άκουσε το όνομά του ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος που ήρθε, λιδωρήθηκε, ήρθε, άκουσε να του λένε ότι δεν έχει δεύτερο σακάκι, άκουσε να του λένε για τον ντύσιμό του, για το έτσι, για το αλλιό του, για τα ελληνικά του, για το ένα, για το άλλο. Ο Ευεργέτης, αυτός που πήγε και μπραφ, πλήρωσε 11,5 και έβγαλε τη σιδερένια μπάλα από το πόδι του ΠΑΟΚ και ελευθέρωσε τον ΑΕΤΟ. Αυτός που είπε, εγώ τον ΠΑΟΚ θα τον βάλω μέσα στις 20 ομάδες Ευρώπης. Ό,τι έχει πει μέχρι τώρα το έχει κάνει. Να είστε έτοιμοι εσείς που περιμένετε να τα εγκαταλείψει, να τα παρατήσει, να φύγει, να λιποτακτήσει, να φυγομαχήσει, να απογοητευτεί, αποκαμωμένος, να πει είστε λαμόγια, σηκώνομαι και φεύγω. Θα το είχε κάνει πέρσι, που τον ξεσκίσατε, που τον γδάρατε ζωντανό, σε ενσωματωμένα μισά ώρα μέσα στα δελτία σας και στις εκπομπές σας, αφιερωματικές, μονοθεματικές, πριονοκορδέλες, αφιερωμένες σε αυτόν τον άνθρωπο που άνοιξε την Παναγία σου μελά, που τίμησε το λόγο του και δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παρεπιπτόντως τη φιέστα θα έρθει μέσα στο γήπεδο φυσικά, αφού φύγουν οι διαιτητές, αφού κλείσει το φύλλο αγώνα, γιατί εκεί θα είμαστε, δεν πρόκειται να φύγει κανένας για πολλή ώρα, θα κάνουμε υπομονή μισή ωρίτσα για να μπει και αυτός μέσα στο γήπεδο. Έτσι, αυτό δεν είναι ενάντια στον νόμο, ο μόνος ο οποίος το τήρησε, έτσι, αυτό που είπε, την τιμωρία του, και αυτό τιμωρήθηκε όσο κανένας άλλος. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή. Αγόρι μου, γεια σου Γιάννη Κατουρτζίδη. Καλημέρα φίλε μου, πάμε Χαλκιδική για δουλειά. Βρέχει, αλλά πάω κλεισε. Ζούμου σου, ο κορυφαίος στις τέντες. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Τέντα Χόμ, αδερφέ μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας, Ελλάς Auto Service, 47-43-12, εκεί πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, και εκεί ξέρουν και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα ελαστικών και τα πάντα όλα με την εγγύηση της Ελλάς Service, σχεδόν μισό αιώνα τα παιδιά, οι χατζοπουλέοι, μπαμπάς και γη ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για το αυτοκίνητό σας. Ενημερωθείτε για μεγάλο σέρβις, για μικρό σέρβις, 47-43-12, τηλεφωνήστε και είστε τακτοποιημένοι. Με συνεργασία και με όλες τις ασφαλιστικές. Επιστρέφουμε! Πάμε στις γραμμές! Πάμε! Δεν ξεχνάτε, Optic Stores Μανολόπουλος, νούμερο 1 προορισμός για γυαλί ηλίου, για γυαλί οράσεως, για φακό επαφής, κορυφαίος, τρεις γενιές οπτικά, στην Παναγία Τσαλδάρη 22 δίπλα, στον Αγιώργη στη Νεάπολη. Εκεί είναι ο προορισμός σας, μπαίνετε μέσα, λέτε ο τρελός είπε ότι έχει το κορυφαίο γυαλί στην πόλη εδώ και χρόνια και θα δείτε πώς θα σας εξυπηρετήσει. Πάμε στις γραμμές γιατί περιμένει κόσμος. Έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς προσωπικά και ούτε και ο ηχολήπτης. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Αλλά ευελπιστώ να το λύσουμε
Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά του εξωτερικού ή από τα παιδιά που είναι μακριά από την εμβέλεια του σήματος και σήμερα ακούνε χιόνια. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι και πώς. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, κληρώνουμε καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων Samsung. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του από την Electronet Παπουγής Νικολαίδης και τον Περικολοσσό που λέγεται Samsung. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει σεφτές σήμερα, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς στο στράτο που ταΐζει σκόνη τους πάντες, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που δεν σε ακούω σήμερα. Ναι, τέλεια. Γιατί λόγω ίντερνετ, γιατί και εγώ είμαι μακριά. Ελπίζω τουλάχιστον να ανέβει η κομπή στο site. Α, καλά, αυτό θα είναι σίγουρα, 100%. Εντάξει, οκ. Okay. 100%. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε πήρα πρώτον για να σου θυμίσω το εισιτήριο για το λεβαδιακό που μου έχεις τάξει. Ναι. Εντάξει. Πότε, δεν θυμάμαι. Έχει καιρό. Μάλιστα, έχω μια απώλεια μνήμης. 4-5 εβδομάδες συνεχόμενα έβγαινα και μια φορά την εβδομάδα και σου έλεγα εισιτήρια με τη λιβαδιά. Εισιτήρια με τη λιβαδιά, εισιτήρια με τη λιβαδιά. Έχεις εισιτήρια ραδιοφωνικά, να ξέρεις. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι κληρώνεις σήμερα. Ό,τι υπόσχομαι, το τηρώ. Και το στοίχημα, παρότι χάνει το μάτς γιατί είχε κάταγμα από ό,τι διάβασα στο χέρι ο Τσούμπα, το στοίχημα ισχύει γιατί έχουμε δικλείδα ασφαλείας για την Ποφίλιου. Κληρώνω φούρνο μικροκυμάτων, Samsung. Α, κρίμα. Άμα δεν κλείνουνε τίποτα, θα σου έλεγα βάλε με στην κλήρωση. Βάλε με στην κλήρωση. Τώρα δεν θέλεις. Τώρα δεν ψήνομαι. Ακριβώς. Λοιπόν, και πέρα από την πλάκα, να πάμε λίγο στα σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να τους κάνει όλους αυτούς να καταπιούνε μη ποτί. Αυτό που σκέφτεσαι, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, δεν είναι καθόλου ραδιοφωνικό. Δεν είναι. Δεν μπορούν να μιλήσουν. Αλλά δεν μας νοιάζει. Γενικώς, όπου περπατάω δεξιά και αριστερά στον δρόμο, ακούω κοφές φωνές, λες και ακούγονται από πηγάδι, δεν βγαίνει ο ήχος, ρε παιδί μου, κάτι εμποδίζει. Τώρα όταν ο Ζήκος που είναι βαμμένος, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λένε. Βαμμένος ΑΕΚ, όταν ο Ζήκος βγαίνει και λέει δικαιότατος πρωταθλητής, όταν κάνουν κολοτούμπο όλοι αυτοί που όλο το διάστημα, βέβαια αποθεώσαν χθες πάλι τον Γαβρό, έτσι. Βέβαια, ναι. Αλίμονο. Συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα της Ελλάδος, αλλά τι να κάνουμε που, που είναι από άλλο πλανήτη, τι να κάνουμε τώρα. Και το συγκινητικό πανετολικό που σκύλιασε. Έτσι. Και αυτό που θέλω να πω και να κλείσω, πάνω σε αυτό που έλεγες και εσύ, ότι έχεις αδειάσει, είναι λογικό να έχουμε αδειάσει όλοι μας, διότι η ομάδα είναι στα κόκκινα από το μάτς της Ξάνθης πέρυσι. Πολύ σωστά μιλάς. Που τραυματίζει τον Καντουρί και μπαίνει ο Πέλκας 10. Από εκείνο το μάτς που μπαίνει και παίζει για πρώτη φορά ο Πασχαλάκης. Είναι η ομάδα στα κόκκινα από πέρυσι. Να μην χάσουμε γιατί είμαστε πίσω. Όχι γι' αυτό. Να μην χάσουμε γιατί με το που θα μας βάλουν τρικλοποδιά. Διότι θα μας τρυπήσουν, θα μας κλέψουν. Σου λέω από πέρυσι τώρα. Να μην χάσουμε γιατί έχουμε μείνει πίσω. Μετά να μην χάσουμε γιατί χάσαμε το μάτς με τον Ολυμπιακό στα χαρτιά. Μετά να μην χάσουμε για να αποδείξουμε σε όλους ότι αν δεν γινόταν αυτό το δικαστικό θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Μετά να μην χάσουμε στο τελικό για να αποδείξουμε ότι είμαστε δίκαιοι πρωταθλητές. Ακριβώς. Και μετά φέτος να μην χάσουμε για να αποδείξουμε ότι πέρυσι όντως μας κλέψανε. Παιδιά, σας το περιγράφω, Στράτο, όπως ακριβώς το νιώθω. Μα έτσι είναι, Κώστα. Είμαι άδειος. Εγώ απορώ με τους παίχτες τους δικούς μας πώς αντέχουνε, με τι ψυχικά αποθέματα μπαίνουν και τεράστια παίζουνε. Πέρας. Δύο άνθρωποι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Ο ένας λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου και ο άλλος λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Η οικογένεια Σαββίδη, τέλος πάντων. Να ξέρεις. Χωρίς έναν από τους δύο, και γι' αυτό δικαίως άκουσαν το όνομά τους χθες και οι δύο από τον πολύ δύσκολο κόσμο του ΠΑΟΚ που δεν βάζει στα χείλη του έτσι απλά ένα όνομα. Λοιπόν, χωρίς έναν από τους δύο νομίζω ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Και μιας που είπες Ιβάν Σαββίδης, και κλείνω, να μην κρατάω τη γραμμή, αυτό που είπες ότι δεν μας μετρήσανε καλά, δεν είναι μόνο αυτό το ότι δεν μας μετρήσανε καλά. Δεν λογαριάσανε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι γενικώς ένα σωματείο, μια ομάδα, μια μάζα ανθρώπων, η οποία έμαθε στη ζωή της, μετά τις φαλιάρες που έρχονται, να το σηκώνει ψηλά το κεφάλι. Και αυτό όλο συνδυάζεται με την ποντιακή ξεροκεφαλιά, που ξέρεις τώρα ότι αν ο άλλος σου βρίσκει σε τοίχο και μπορεί να πάει από αριστερά από δεξιά, θα προτιμήσει να ρίξει με το κεφάλι ακριβώς, το τοίχο παρά να στρέψει. Ακριβώς. Μα έπεσε ειδικά σε αυτή τη ράτσα. Έπεσε ειδικά σε αυτή την νοοτροπία, σε αυτό το DNA. Εδώ συνδυάστηκε ΠΑΟΚ, πόντος
Ελλάδα όλα μαζί, φίλε. Είναι αυτά τα και δύο σε συνδυασμό. Και φυσικά δύναμη οικονομική, έτσι. Γιατί έτσι, ξέρω πολλούς που είναι πόντι, που τρελαίνονται για τον ΠΑΟΚ, που αγαπάνε αλλά την Ελλάδα. Οικονομικά που... δεν μπορούν. Αλλά δεν μπορούν, φίλε, των πραγμάτων. Εδώ συνδυάστηκαν όλα. Περιμένουμε την ΑΕΧ 2014 από ξεπέτα να γίνει σχέση. Σχέση πλέον. Θα πάμε να γνωρίσουμε και τους γονείς. Έτσι, να τους διαλύσουμε οπαδικά και να τους δημιουργήσουμε συμπλέγματα κατ' ουδερότητα. Γεια σου, Στράτο! Καλημέρα. Γεια! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρχε οπλικατόριο! Πού σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Έτσι! Πες τα! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Έτσι. Μην ακούσω κανένα παοξί, δημοσιογράφο, φύλαθρο, ραδιοφωνικό παραγωγό να λέει τη φράση «Καλά είναι να έχουμε ομάδες στη Θεσσαλονίκη για να μπορούμε να καταπολεμάμε τα κατεστημένα». Τέτοια ο πράγματα κέρδισε, από το δικό μας στόμα. Ο κέρδισε κοστί να τελειώσει να μην κάνει τον ήρμό μου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ό,τι κέρδισε το κέρδισε με την αξία του και κακαλάτα. Φυσικά. Δεν μπορούν να με φωνάζουν εμένα και να με βρίζουν στο βόλιο τη Μακεδονία και την οικογένεια του Σαββίδη το Σάββατο το βράδυ. Όλοι τα ακούσατε. Δεν νομίζω να τα άκουσα μόνο εγώ, είδα, έχω πάθει άνοια. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, η ΚΑΠΑ19 αίτητη με μια ισοπαλία. Η ΚΑΠΑ15 αίτητη με μια ισοπαλία. Εμείς αίτητοι με τρεις ισοπαλίες. Και τώρα πάμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές θα είμαστε πρωταθλητές τι ωραία που τα λες. Μπιζίμπα. Μ' αρέσει το μήνυμα που μας έστειλε σε μένα και το Μηχανιώτη. Να ξέρεις. Με τον πιτσιρικά του. Να ξέρεις. Ευχαριστούμε αυτό. Πάρα πολύ, παλικάρι μου. Ευχαριστούμε. Να είσαι γερός. Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, Συντριβανίση. Γεια σου, Συντριβανίση. Απλά τεράστιο μπράβο στην ΚΑΠΑ 15. Σε όλες τις ομάδες, βλέπετε. Αίτητες οι ομάδες πηγαίνουν. Δεν είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου που βλέπετε. Δεν είναι μόνο η αντρική ομάδα. Γίνεται πολλή δουλειά σπουδαία πίσω. Έρχονται μεγάλες στιγμές. Το Zoom σου γίνεται πράξη κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε όλες τις ομάδες. Ξεκάθαρο. Φυσικά βρέθηκε κόσμος στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου να στηρίξει αυτό το οποίο πιστεύει ακράδαντα, να υποστηρίξει ότι έγινε ξεπούλημα του ονόματος. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το στερήσεις. Εκεί πάνω από το πανό ήμασταν και θα υπάρχει το πανό εκεί να τους το υπενθυμίζει. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Ω, καλώς το Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014. Παυλάρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ένα. Αυτό που έλεγε ο Στράτος. Ναι. Έχω 44 μάτς, 40 νίκες, 4 ισοπαλίες. Στράτο, νομίζω ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να πάρω το πρωτάθλημα. Μόλις. Αλλιώς οτιδήποτε άλλο νομίζω δεν θα το έπαιρνα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω οτιδήποτε άλλο από πέρα από νίκηση, καμιά ισοπαλία από και που δεν θα το έπαιρνα. Κάτι θα γινόταν. Λοιπόν, όποιος είπε ότι έπαιξε τον Ολυμπιακό μετά το μάτς στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έχασε ο Γαύρος, όποιος είπε ότι ο Ολυμπιακός πήγε και έπαιξε το στοίχημα λέει ότι δεν θα χάσει πουθενά, γι' αυτό και ο Πανετολικός και οι λοιποί δεν παίζουν, γιατί ο Ολυμπιακός εγώ στοιχηματάκιας δεν είμαι, το ξέρεις. Ναι, λέω... Σας το είχα πει πόσο καιρό πριν. Δεν θα χάσει πόντο ούτε από καλτσόν. Μα το ξέρουν και οι πέτρες. Μέχρι τέλος. Άρα γι' αυτό εγώ... το Πανετολικός δεν παίζει Κωστή, γιατί ξέρει ότι δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή ο τρόπος ο οποίος οι ομάδες παίζουν τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, Έλεις. Βλέπεις ότι τώρα, καταλαβαίνεις έτσι. Πώς έτσι. Το βλέπουν. Περι... Από τον ΠΑΟΚ Θουβού. Λέει μπορώ να πάρω κάτι. Θουβού, περιμένετε τώρα να δείτε τι εχθρικό κλίμα θα συναντήσουμε την Κυριακή Λάρισα. Στο Μαδριγάλ. Λοιπόν, περιμένετε να είναι η τελευταία τους ελπίδα, γιατί όχι για το πρωτάθλημα, για να μου σπάσουν το αίτητο. Θα βάλουν λιτούς και δεμένους, θα στείλουν μπουμπούκι από την ΚΕΔ, καμικάζι. Να το λοιπόν, ξέρετε, είναι η τελευταία τους ελπίδα εκεί, θα αντιμετωπίσουμε μία λυσασμένη κατάσταση. Με την κλωτσιά να πηγαίνει σύννεφο. Ο δικηγόρος ξεκίνησε ήδη να λέει λόγια. Ήδη ξεκίνησε, πάντα. Να το ξέρετε. Θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
Ήταν το κάτι άλλο κρουσιά που φάγανε οι παίκτες μας. Λοιπόν, άσε από δύο πραγματάκια για να κλείσω. Το ένα είναι με τον Παύλο, χτες πήγα το γιο μου το μεγάλο, χτες πρώτη φορά στο γήπεδο, τρελάθηκε. Να ξέρετε, δεν είπα να πάμε στο γήπεδο, παίξουμε να το τραγούδι. Πρώτη φορά. Ναι. Λέω να έχει δει την Τούμπα όπως είναι τουλάχιστον. Να μην την έχει δει. Ζού μου σου, αδερφέ. Αυτό όπως το λες. Κάθαμε με τον Παύλο δίπλα και είχα το γιο μου από δεξιά και ο Παύλος από αριστερά και με έλεγε ότι σε εκείνο το σημείο λέει έριχνα τσιμέντο, ήμουν ένα παιδάκι, λες το γιο σου. Και έβλεπα, ήμουν στη μέση και τα βλέπα σαν ταινία ρε παιδί μου στο μυαλό μου. Είδα ανθρώπους εχθές, μεγάλης ηλικίας, τρίτη γενιά. Και ήταν πολύ συγκινητικό φίλε. Τους πήραν μαζί, πιθανόν το ζήτησαν οι ίδιοι πριν γκρεμιστεί. Δεν μπορώ να κάνω εικόνα την μπουλντόζα να γκρεμίζει. Δεν μπορώ να την κάνω εικόνα. Μου είπε χθες, μου λέει Λιάννα χθες, Κωστή, δεν μπορούν λέει να γκρεμίσουν από μέσα προς τα έξω για να μην το βλέπουμε. Άκου φίλε τι ωραία σκέψη. Ωραίο, αλλά είναι σαν τις φάσεις που δεν είσαι εσύ. Είναι σαν αυτό που λέει δεν ήμουν εγώ, απλά ήταν κάποιος άλλος και εγώ έβλεπα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια ανατροπή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πληροφορία η δική μου είναι ότι γεια σας. Φεύγουμε. Κοίτα, το φεύγουμε. Φαντάζομαι θα το κρύψουν γύρω-γύρω, δεν θα δούμε τίποτα. Τέλος πάντων. Έτσι πιστεύω. Για να κλείσω για το άλλο υποστράτος, για την χάρτινη, επειδή ήταν δικέφαλος, αλλά είναι έκπτωτος πλέον, έτσι, μπορώ να το λέω έτσι. Μου ήρθε κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ χτες το σκέφτηκα και λέω ότι είμαι ενός τραν, υπάρχει, το παίρνω πίσω και ζητάω και συγγνώμη. Εμείς φανέλα και ΑΕΚ σαλμονέλα. Ζουμουσού! Ζουμουσού! Καλημέρα! Γεια σου, Τουμού! Τι γίνονται αυτά, ρε. Τι έκανε με την καταληξία με την πανέλα. Καλημέρα σας! Ζουμουσού λέμε, παρακαλώ! Γεια σας! 1, 2, 3. Κλατς, κλουτς! Έτσι, τουλάρα. Και την επόμενη εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δείτε. Το κατέβασα το βιντεάκι, το κατέβασα το βιντεάκι γιατί σήμερα έχουμε αποκλεισμένους τους ακροατές μας στο ίντερνετ και στεναχωρήθηκα. Λοιπόν, αλήθεια στο λέω. Και να μιμηθώ το Στάδι Ψάλτη, κάποιος μας καβαλάει και ραδιοφωνικά. Πολλά! Πολύ κολόπεδο Κυριάκος! Πολύ κολόπεδο Κυριάκος! Λοιπόν, φίλε. Δεν είναι, να πω ότι δεν είναι ευθύνη δική μας, έτσι δεν είναι του ραδιοφώνου, το καταλαβαίνετε. Θα το λύσουμε όμως. Θα το λύσουμε. Τι να κάνουμε. Αφιερωμένες όλες οι εμφανίσεις. Τους εκλειπώντες με αρχηγό μας την Τούλα. Φυσικά, φυσικά. Το είπα στην αρχή. Να πούμε. Ναι. Φυσικά δεν μπορούσε να γίνει άλλη πορεία ρε παιδιά. Οι άσχετοι του ποδοσφαίρου περιμένουν στραβοπατήματα και αυτή η πορεία του αξιοθρήνη του δίνει ακόμη πιο μεγάλη δόξα στην πορεία της ομάδας μας. Γι' αυτό όσο πιο λίγο μιλάει ο Μπαρμπα τέτοιος εκεί κάτω, καλύτερα γι' αυτόν θα είναι. Και μην ξεχνάει και στο Τσανταλίνα Μανταλίνα ξέρουν διαιτητές. Εννοείται ρε παιδιά. Εννοείται. Εννοείται. Τσανταλίνα Μανταλίνα. Εδώ είμαστε και τους περιμένουμε. Λοιπόν φιλιά σε όλους. Συντριβανίσιους. Και εμείς. Και εμείς. Θουβού μας τάπωσε ο Στράτος. Το καταλάβες. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου Μένιο. Γεια σου Μένιο. Θέλω να διαβάσω μήνυμα που έστειλε πριν 21 ώρες ο Θοδωρής ο Ανδρούτσος. Το ανήρτησε. Το ποστάρισε, άντε πείτε άμα θέλετε να την πούμε την ξένη τη λέξη, στον τοίχο μας, καταπληκτικό. Κάποια στιγμή θα βρω σφήνα στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλή σας ημέρα. Γιώργο! Καλά, δεν μπορώ, συγγνώμη. Γεια σου Γιώργο! Η μέτρηση αρχινάει από την ανάποδη, πρώτος πήρα, αλλά από το 5 ξεκινάτε. Ανάποδη, γιατί έχει γραμμές, νομίζεις νούμερα, αναβοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Γι' αυτό συνέχεια με τρώει ο Μένιος. Με... Κάνει το χέρι έτσι ο Κιώσης, λέει. Δεν πήρας πρώτος. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Θέλω. Δεν πέφτει με τίποτα. Να έρθουμε. Πείτε μας. Πήγα το στρώμα να το αλλάξω. Αμερικάνικο το είχα πάρει εδώ και ένα χρόνο. Τρύπα έχει στη μέση. Είχε μία τρύπα στη μέση, το πάω. Ναι. Κύριε, λέω σας παρακαλώ. Και τι πράγμα ρε. Από ποια μεριά κοιμάστε, λέει, κύριε. Ναι. Και πώς μπορούμε τώρα. Είσαι σα λέει σίγουρα που αξίζει. Λέω πόσο κατάλαβε. Από την τρύπα που έκλεισε το στρώμα. Κορνάρουν τα αυτοκίνητα και τα δυο χέρια είναι πάνω στο τιμόνι. Και δεν ονοώ με το γόνατο. Τίποτε. Άλμα επί κοντό θα κάνουμε. Άλμα επί ύψος. Και όχι μόνο κοντό, και επί μακρύ. Τι να πεις. Λοιπόν, ρε παιδιά, όλοι τους είναι θυγατρικές εταιρείες στον κάτω.
έχουν σκυλιάσει. Είδατε πως έπαιζε η Ξάνθη χθες με την ΑΕΚ. Άστα, και πως έπαιξε με εμάς. Παρετολικός με τον Γαύρο. Δηλαδή άστε, παιδιά... Είναι η αποκατινή είναι εκείνη, είναι η αποκατινή, είναι κάτω. Είναι στη μεριά τους. Φέρνω στο μυαλό μου τα μας, τα δικά μας Γιώργο, με τους αντιπάλους αυτούς. Και σκέφτομαι. Πως έπαιξε με εμάς ο Πανιόνιος στο κύπελο. Πως έπαιξε το Αγρίνιο μεταξύ μας. Πώς, δηλαδή πως παίξαν αυτοί απέναντί μας. Η Τρίπολη. Και όπως είπες, πως θα μας παίξουν την Κυριακή οι Λαρισαίοι. Άστε, και καλά που δεν θα πάει κόσμος. Γιατί θα γινότανε. Φυσικά. Δεν πρέπει. Ούτε ένας εκεί. Ούτε ένα, αφήστε, ένας δεν υπάρχει. Ούτε μισός, δεν υπάρχει λόγος εκεί. Αφήστε το. Όπως είπα προηγουμένως, να καθίσουν εκεί στο ιερό των παιδιών που έχουν πέσει, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας, γιατί για μένα ήταν παιδιά μου αυτά. Εντάξει. Φυσικά. Και να τους περιμένουν εκεί πέρα για να τους υποδεχθούν. Ασχέτω αποτελέσματος, να τους περιμένουν εκεί πέρα. Είναι η τελευταία, θα χρησιμοποιήσω λέξη έχοντας απόλυτη επίγνωση της βαρύτητας της λέξης. Είναι η τελευταία ενέδρα που έχουν στήσει στην ομάδα. Πρώτον, για να τις πάρουν το αίτητο. Δεύτερον, για να με φορτώσουν με καμία τιμωρία να πάω του χρόνου πάλι να ξεκινάω με μείον. Διότι όπως είπε ο Ρασβάν πολύ σωστά, πάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χθες έπρεπε να είμαστε μαθηματικά πρωταθλητές. Τον είδε στο Δόνι, τι είπε. Θα γίνω Λουτσέσκου, λέει, αλλά έχω λέει τόσους πόντους μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Έτσι όλοι θέλουμε, θέλουμε ο να αμυνίστε. Αν κατέκρινε τη μήνυ στα μάτια και να βγει μπάλα έξω, ήταν ο. Να μην πω να τον χαρακτηρίσω στην έρθει. Έχω φάει δυο μερίδες μπατσάκι. Ο Δόνις είπε ναι. Και γυρίζει και λέει. Είναι στο θε, δεν τελείωσε. Στην Ευρώπη λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι αυτό είπαν, αδερφέ. Εκεί ήμασταν, είδαμε. Μια κόντρα έγινε, συνέχεια πέφταν κάτω. Είχαν πέσει άλλες 4-5 φορές μέχρι εκείνο το σημείο. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι άπειρες φορές, Γιώργο, τον Βιερίνια ειδικά να πετάει την μπάλα έξω και να κόβεται η ομάδα στα... όταν ο άλλος πραγματικά είχε πέσει κάτω. Λοιπόν, εσύ, ρε Μπαράλες, λοιπόν, που πήγες να σπάσει τα πλευρά του Πασχαλάκη, μιλάς για fair play, που του τα έδωσε να τα φάει στο πιάτο, τα παίδια. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, κλείνοντας παράκληση, επειδή το βράδυ που πάει ή το μεσημέρι καμιά φορά η γυναίκα μου δεν τρέχει με την εγγονή και τα λοιπά και προσπαθώ να ζεστάνω το φαγητό, το πιάτο μου. Να σε βάλω βεβαίως, στο φουρνάκι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σου, γεια. Να σε γερός, να σε γερός. Είπα φούρνο μικροκυμάτων Samsung, φουρνάρα είναι! Καταπληκτικό μαραφέτη! Υπερεργαλείο! Υπερατού δωράκλα! Δίνουμε και σήμερα ηλεκτρονές, βαμβικούς οικολογίες και Samsung, έτσι! Όχι να πούμε τίποτα δευτεράτζες, όχι τίποτα βαβάου παπαπάου, κορυφαία μάρκα! Κι όσοι... Ωραία καλά, αδερφέ μου, πάμε! Τρέχει τρελαθεί, άπησα να βοζούμε τα μπλιμπλίκια. Καλημέρα σας, ναι! Έλα ρε, γιατί καλημέρα! Καλώς την τιμημένη, την πολυτραγουδισμένη βαλανιδωράκη, κυρίες και κύριοι! Καλώς την, έλα! Σήμερα θέλω να κάνω διάλογο, δεν θέλω να κάνω μονόλογο, γιατί δυστυχώς δεν σε ακούμε ίντερνετικά, είμαστε πάρα πολύ μακριά, οπότε... Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό, ξέρεις, βρέχει την πιο χειρότερη μέρα, τέλος πάντων. Από εδώ πέρα όλες οι μέρες θα είναι έτσι για μας, θα πηγαίνουν, πιστεύω, τραγουδώντας. Κωστή μου, θέλω να εκφράσω πραγματικά κι εγώ τη χαρά για αυτό το επίτευγμα του Λουτσέσκου, γιατί μαζί με τον, πρώτα βέβαια με τον Ιβάν Σαββίδη, ο Λουτσέσκου αμφισβητήθηκε τόσο έντονα από εμένα όσο δεν πήγε άλλο. Αλλά θέλω να του βγάλω προς το καπέλο. Προς τιμήν σου, σε τιμά αυτό που λες. Σε τιμά. Θέλω να του βγάλω το καπέλο, γιατί το παλικάρι έκανε αυτό που εμείς περιμέναμε τόσα χρόνια, έκανε το παλικάρι αυτό που εμείς αγαπάμε, τον ΠΑΟΚ, τον έκανε πολύ μεγάλο, πάνω απ' όλα μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι, γιατί χωρίς τα λεφτά του Σαββίδη, δυστυχώς θα ήμασταν αυτό που ήμασταν πριν. Μια ομάδα με λαό μεγάλο, αλλά στη βαθμολογία ψαγνόμασταν. Νικήσαμε τους πάντες, νικήσαμε διατησίες, νικήσαμε πώς το λένε, τα δικαστήρια των Αθηνών, δεν μπόρεσαμε να τα νικήσουμε εκεί. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχουμε γίνει τέτοια ομάδα που μας ζηλεύουν και το μόνο που είχε απομείνει τώρα στην ΕΡΤ 1, γιατί αυτό που άκουγα το πρωί και δεν μπόρεσα να σας ακούσω, είναι πώς θα γίνει η απονομή, πώς θα κάνει τη φιέστα ο Σαββίδης, λέει, από τη στιγμή που είναι τιμωρημένος. Θέλω να μου βρεις μια λύση για να δούμε πώς θα μπει ο Σαββίδης μέσα, για να πω στα παιδιά της ΕΡΤ ότι θα γίνει και αυτή η φιέστα
και με το Σαββίδη. Καταρχήν, και το Βασίλη, περιμένουμε τον πρόεδρο του Super League, τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, πώς το λένε, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Επειδή ναι. διάβασα κάπου ότι αρνείται, λέει, να έρθει ναι. αυτός και να κάνει ναι. την απονομή και θα στείλει, λέει, τον αντιπρόεδρο που είναι ο Δάρας. Γιατί, κύριε πρόεδρε της Super League? Γιατί είναι γιατί? Η απόλυτη ξεφτύλα, θα σου εξηγήσω, έτσι είναι η απόλυτη ξεφτύλα, αυτόν εκεί κάτω, και δεν τρέπονται σε τίποτε. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω, όχι γιατί το κάνουν για εμάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που μας πηγαίνει έτσι, δηλαδή να μην χάσουμε το αίτητο, γιατί μπορούσαμε να είχαμε αδιαφορήσει και να σπάσουμε το αίτητο αυτό του Παναθηναϊκού. Ο Μπαταγιάννης, μου το θυμήθηκα τώρα, ο Μπαταγιάννης. Ναι, λοιπόν, και θέλω να πω το εξής, ότι θέλω να σπάσω και το αίτητο του Παναθηναϊκού του 64, γιατί έχουμε γίνει μεγαλύτερη ομάδα και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα της Χούντας που βοηθήθηκε και ο Ολυμπιακός ήταν μια άλλη ομάδα, δυστυχώς, η οποία δεν ήταν Χούντα, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου, κλείνοντας, στην Ασπρόμαυρη Κλινική που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Κούλης, Στοκχόλμη. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα ζουμουσάκια και επίσης στη μακρινή Αυστραλία. Φιλιά! Στο γεια σου, Βασίλη! Φιλιά. Το πράγμα θα γίνει πολύ απλά. Έχει γραμμή στον αέρα ακόμα. Τρεις. Καλημέρα! Ναι, μην παίρνετε άλλο θερμή παράκληση γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας! Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Δεν πειράζει. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Είσαι ο. Είμαι ο και ονομάζομαι Σκούφος, αλλά δεν είμαι διάβατο. Σκούφε! Τι γίνεται! Τι να γίνει, τελευταία που έχω χρόνο και περιμένω. Βασικά ήθελα να σου πω ότι κάποιες στιγμές δεν σας ακούγαμε και εμείς εδώ εντός πόλης, πέρα του Ιντερνετικού. Αλλά τέλος πάντων τώρα σας ακούμε μια χαρά. Τι να προσασχολιάσω, να σχολιάσω ότι είδα και εγώ όντως γεράκους με τους γιους τους, τα παιδιά τους να πηγαίνουν. Έχει έρθει του κολλητού μου ο μπαμπάς από τη Φλόρινα για να πάει με τα παιδιά. Όπως επίσης πολλοί γονείς με τα παιδιά τους να τα πάρουν μέσα. Και δεν σας κρύβω, όπως ανέβαινα τα σκαλιά της 7, έβλεπα τις σκάλες εκεί, το τσιμέντο που φεύγει και έλεγα, καμιά φορά έλεγα δεν μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό να είναι πιο ωραίο, αλλά λέω τώρα αυτό θα γκρεμιστεί τώρα και με πιάνει λίγο. Έτσι θα πω το μικρό, τον ανιψιό μου, κοίτα λίγο, ίσως θα μην ξαναπερπατήσουμε εδώ πέρα μέσα, να ξέρεις, ένα παιχνίδι είναι, αυτό είναι, δεν είναι εκεί. Να σου πω κάτι, πρέπει σε αυτό το επίπεδο να το νικήσουμε το συναίσθημα, γιατί... Και εμένα μου περνάει η σκέψη. Δεν μπορούμε να καλοποιήσουμε αυτό. Όχι, συμφωνώ, δεν υπάρχει λόγος να το καλοποιήσουμε. Σκέψου, είναι ένα κορμί γερασμένο, ένα πρόσωπο με ρητίδες. Όσο make-up και να βάλεις, δεν γίνεται. Το γήπεδο... Συμφωνώ, δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναφτιάξουμε καμία τούμπα. Έτσι, προς Θεού, δεν το είπα με αυτή την έννοια. Απλά, ξέρεις, βλέπεις κάτι χαλασμένο που θέλει λίγο επιδιώδους και λες, έλα, θα μπορούσαμε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι η ανθρώπινη αντίδραση. Έτσι, αυτό. Που λες, μήπως, ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε αυτό να... Δεν. Όχι, με τίποτα. Το γήπεδο αυτό πρέπει να κατεδαφιστεί, να γίνει καινούριο. Ένα πράγμα. Να γίνει κάπου αλλού, αφού όμως απάρθηκε και απόφαση να γίνει εδώ πέρα. Σκέψου ότι τώρα νιώθουμε έτσι, ενώ γνωρίζουμε ότι θα γίνει ακριβώς στο ίδιο σημείο το γήπεδο. Φανταστείτε πώς θα νιώθαμε αν θα αποχαιρετούσαμε με τη Λιβαδιά το γήπεδο και θα φεύγαμε να πάμε κάπου αλλού. Νομίζω θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το συνέστημα, πολύ μεγαλύτερο ο πόνος. Του αποχαιρετισμού. Να μας λέγανε να φύγουμε να πάμε στο Παύλο Μελά, να πάμε στο Καρατάσο, να πάμε δεν ξέρω πού, στο Παλατάκι, οπουδήποτε. Να πω όμως κάτι. Εκεί θα ήθελες όμως μετά την Τούμπα να υπάρχει, να πηγαίνεις στο παιδί σου, να πηγαίνεις στο εγγόνι σου, να πηγαίνεις στο ανήψη σου, να πηγαίνεις εσύ ο ίδιος, για να νιώθεις λίγο την άβρα της. Αλλά τώρα θα την νιώθουμε από μέσα. Δεν συμφωνώ, η Τούμπα θα τελειώσει. Κάτι τελειώνει, ξαναξεκινάει, πάμε για καινούργια πράγματα. Θα ανεγερθεί ένα γήπεδο. Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν και τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τηρώ όμως το λόγο μου να μην πω το όνομά τους, άνθρωποι που μου είπαν ότι αυτό το οποίο θα σηκώσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ εδώ, θα είναι ένα στολίδι πανευρωπαϊκό, όχι μόνο από το κορυφαίο στην Ελλάδα, δεν το συζητάω, ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Θα ξεπεράσει, το νούμερο θα είναι δυσθεόρατο, αδερφέ. Δυσθεόρατο, μιλάμε για 150 πλάς. Αυτό που λέγαμε και έχεις πει πολλές φορές, οι παρέες, παιδιά, οι παρέες, συζητούσαμε στην παρέα που μαζευόμαστε καμιά... έναν ήξερα, τελικά με έχουν μάθει καμιά δεκαπενταριά εκεί που μαζευόμαστε. Μια άλλη οικογένεια.
πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε και τι θα κάνουμε. Και να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Καταρχήν, για ποια θα φάσει fair play μιλάνε, για να καταλάβω. Γιατί fair play σημαίνει ότι έγινε ένας τραυματισμός. Στο κεφάλι, πραγματικά. Ναι, πρώτον, όταν ο διαιτητής λέει ότι συνεχίζεται, παίζεται. Όταν ξέρεις ότι ο παίκτης απλά κόντραρε την μπάλα με το πόδι και θα σηκωθεί, δεν έγινε κάτι. Και κρατούσε το άλλο πόδι από αυτό που έγινε. Ναι, 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 δεν έγινε κάτι. Δεν κινδυνεύει η ζωή του και να φαίνει τέτοιο. Όχι, βέβαια. Για ποιο λόγο να κάνει. Δηλαδή δεν είναι fair play αυτό. Αυτό είναι unfair play. Δηλαδή είναι. Είναι κοροϊδία, φίλε, με κοροϊδεύει ο άλλος μέσα στα μούτρα μου. Πώς θα το πω, ρε παιδιά. Ειδικά ο συγκεκριμένος είναι και ποιος πέφτει κάτω, έτσι. Αυτός ένα μηδέν θα να πέσει. Όχι, όχι. Έχει σημασία. Ξέρουμε, ο συγκεκριμένος, ξέρουμε και τι χαρακτήρας είναι, φίλε. Έτσι, είναι, έχει σημασία. Όπου και να πέσει, όπου και να πέσει, αν δεν κινδυνεύει, γιατί να σταματήσει το παιχνίδι, αν για κάθε λίγο όπως κάποιος είναι σε κάτι αδιαθεσία, να σταματούσαμε το παιχνίδι. Εννοείται. Άσε που το μάρκαρε μετά το μάτος, κανονικά δεν σταμάτησαν οι συμπαίκτες. Ναι, και σηκώθηκε κιόλας. Τέλος και τους σαμπουκάδες και τους σαμπουκάδες που πουλούσαν εκείνοι. Πεθάναν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά σκούφε. Αυτά. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Ζουμουσού, Ζουμουσού αδερφέ μου. Μια τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Όχι, πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Αιγαίων ψαραγορά, κορυφαία πρότυπη ψαραγορά, ιχθυοπολείο, καταπληκτικά και νηστίσιμα πράγματα. Τα βρίσκεται και στα δύο καταστήματα, και στο Αιγαίων στο Διοικητήριο 214.000 και στο δρόμο και το Ωραιόκαστρο, δίπλα στο Κονταξοπούλιο Γυμναστήριο 695666. Με νηστίσιμα υπέροχα πράγματα να γλύφετε τα δαχτυλάκια σε αυτό το διάστημα. Ζαχαροπλαστιάρες έχουμε, το κορυφαίο γλυκό που υπάρχει στην πόλη, παγωτάρες, ψωμάρες. Τσουρέκι καταπληκτικά τώρα το Πάσχα και νηστίσιμα για εσάς που νηστεύετε. Στα αρτοσχαρμαστία Νικολαίδης, Γκαραλού και Δημητρίου 243 για τον 163. Και βέβαια ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίος προορισμός σας για ηλεκτρικά. Πηγαίνετε όπου αλλού θέλετε. Εμείς δεν σας πούμε να μην πάτε, πηγαίνετε στο τέλος. Αφήστε την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί θα δείτε, μπαίνετε μέσα, λέτε ο 810, ο τρελός το πρωί στο Λίμπερο, λέει ότι πρέπει να έρθω από εδώ, είπε ο Τσάτς. Και θα σε εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Δίνουμε και σήμερα υπερατού δωράκλα, ένα φούρνο μικροκυμάτων, υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και τη Samsung. Samsung, πάνω από 100 ευρώ ο φούρνος. Επιστρέφουμε! Σαν το καλό το στίχο δεν έχει. Εδώ είμαστε! Κάτσε να κλείσουμε την πόρτα, κάτσε μαέστρο! Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε, 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 γιατί εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε, δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Βέβαια, βέβαια. Τι έχουμε να πούμε! Και χθες έπαιξε και η ταινία πριν, μετά το μάτς και πριν από την αθλητική σε αθλητικές εκπομπές. Τι έχουμε να πούμε και τι λέμε εμείς από πέρσι το Γενάρη. Ρε μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Η τελευταία ενέδρα, το τελευταίο ανάχωμα, η τελευταία τους ελπίδα τι. Όχι για να χάθει το πρωτάθλημα, για να μου στερήσουν το αίτητο. Ό,τι μπορούν, όσους μπορούν, με όποιο τρόπο νομίζουν ότι μπορούν, την Κυριακή με τη Λάρισα. Να το ξέρετε. Πάμε σε ένα άκρος εχθρικό περιβάλλον και από την Κερκίδα και οι παίκτες μέσα θα κλωτσάνε στο ψαχνό και το χαμηλότερο τάκλινγκ θα είναι στην καροτίδα και από τον ιδιοκτήτη τους και από όλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Η τελευταία τους ελπίδα. Το γνωρίζουν καλά όλοι στην ομάδα. Γνωρίζουν πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουν. Μην τους δώσετε αυτή τη χαρά. Και μετά μένει η φιέστα της πεντηκονταετίας με το Λεβαδιακό που πιστεύω ότι αν είχε χωρητικότητα 200.000 το γήπεδο πάλι δεν θα μας χωρούσε. Πάλι δεν θα μας χωρούσε. Και μένουν δύο μάτς μετά τη Λάρισα. Λιβαδιά και Γιάννενο. Και ετοιμαστείτε. Απλά ετοιμαστείτε. Γιατί το γλέντι δεν θα κρατήσει 2 ώρες, 2 μέρες, 2 εβδομάδες. Θα κρατήσει πάρα πολύ. Ρκτκτκτα, το λέει και το τραγούδι. 2310 287 888. Μπαμπαμ, έρχομαι στις γραμμές να πω ότι ο κορυφαίος χαλβάς με τη γεύση φερμένη αναλύωτη από την Κωνσταντινούπολη την έφεραν οι παππούδες στη γεύση και ο Λουκάς τη διατήρησε, γι' αυτό έχει νούμερο 1 χαλβά στην πιάτσα, όχι μόνο τις μέρες νηστείας, γενικότερα με 13 εκλεκτές γεύσεις, γι' αυτό εξάγει σε κάθε άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού. Μπείτε και στο lukas.gr για να ενημερωθείτε. Φυσικά, δεν ξεχνάτε ποτέ ότι
τα κορυφαία κρεατικά στην πόλη. Εκεί που πάτε και ξαναπάτε και κολλήσατε όσοι πήγατε, είναι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Όσοι πήγατε, κολλήσετε και ξαναπήγατε. Και φυσικά, Δημητριάδης Construction, νούμερο 1 προορισμό σας για ανακαίνιση, για δόμηση, διακόσμηση. Τηλεφωνήστε στο 323-003, εκεί θα ενημερωθείτε για τα πάντα και για να μετατρέψετε το χώρο σας σε Airbnb. Να φτιάξετε το αχούρι, να το κάνετε παλάτι, παλάτι, άρχοντας και βασιλιάς στη Γυψοσανίδα. Θα τηλεφωνήσετε εκεί και ξέρετε, εξοικονομείτε τα πάντα και προγράμματα ειδικά Δημητριάδης Construction. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, κληρώνουμε φούρνο μικροκυμάτων υπέροχο 100 τόσα ευρώ η αξία του από την Ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης και τη Samsung. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Έλα ρε Γιαννάρα μου, έλα ρε στο χώρι. Άντε ρε μορφάντα μου, άντε. Σήμερα δεν μας ακούτε φίλε. Δεν σταματάω. Τι να κάνω ρε φίλε, τι να κάνω σήμερα. Φίλε. Τι να κάνω. Αδερφέ μου. Και έχεις φάει γλιστρίδα γόρι μου καλό. Γλιστρίδα να τρώγες έτσι δεν θα μιλήσω. Έπεσα το πρωί μέσα φίλε την μέρα που γεννήθηκα. Όπως ο Βελίξ το ζωμό να πούμε. Λοιπόν, εγώ πήρα και πιο μπροστά όταν με το που έγινε ζημία, αλλά δεν απάντησε κανένας και λέω να πάρω πάλι ένα σκόνα να πούμε γιατί είναι λίγο δύσκολο για μας. Απολογούμαστε, έξω, δεν είναι δική μας ευθύνη, να το ξέρετε. Είναι ευθύνη του e-radio. Ενημέρωση κάναμε, αδερφέ. Και ενημέρωση κάναμε. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Απλά σας ζητάω εγώ συγγνώμη γιατί εγώ ακούγομαι στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει, αγόρι. Δεν μπορούμε πειράζει, να κάνουμε κάτι. Με στεναχωρεί. Ξέρεις γιατί. Γιατί γίνεται Δευτέρα, γίνεται σε μέρα χαράς και θέλει ο κόσμος να μας ακούσει και δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Μου, η εκπομπή θα ανέβει στο zoomusu.gr η εκπομπή όλη όπως είναι. Και θα μπορέσετε να την ακούσετε εκεί αργότερα. Το μηχάνισμα δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα, αδερφέ. Τι να κάνουμε. Γιατί μην απολογίσεις. Τα μηχανίσματα έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παλιά χτυπούσαμε την τηλεόραση, την ασπρόμαρη τηλεόραση, τη χτυπούσαμε στο πλάι και έφευγε η γραμμή. Τώρα να πάω να χτυπήσω το router, λες. Το σερβερ και τον κροάτερ. Τον κροάτερ και το σερβερ. Για πες, Γιαννάρα μου, για πες. Λοιπόν, τι να πω, φιλαράκι, εγώ το μάτι χθες δεν το είδα επειδή είχα δουλειά. Το απόλαυσα όμως ραδιοφωνικά, φίλε. Ναι. Ήταν απόλαυση. Ήταν απόλαυση, φίλε. Δηλαδή, αγχώθηκα αρκετά. Ναι. Αλλά μου άρεσε αυτό το άγχος, φίλε, να πούμε. Δεν ήταν άγχος σαν τις περασμένες φορές, αν θυμάσαι, που τρώγαμε νύχι. Ναι. Έλεγα, θα γίνει, ρε παιδί μου, θα γίνει. Θα γίνει. Όχι, εγώ δεν είχα καμία ψευδέστηση ότι μπορεί ο Πανετολικός. Να τους βάλεις το πρώτο. Ή να τους βάλεις το πρώτο. Και άμα τους βάλεις το πρώτο, μετά, φίλε, αυτοί πελαγοδρομούν. Υπέροχα τα γκολ. Μπράβο στον Ευγένη Σάχοφ που για μία ακόμα φορά ο φιλότιμος, ο σιωπηλός, ο αθόρυβος, ο έχω στόμα μιλιά δεν έχω, για μία ακόμα φορά. Καλά, μεγάλος Μπίσεσβαρ, δεν χρειάζεται να πω. Α, μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Το άλλο το τρελό, το αγόρι. Το πουλένου. Ρε φίλε, δεν παίζεται αυτό το παλικάρι. Πάλι χθες έφαγε τόσο ξύλο, Γιάννη, μες στο γήπεδο. Έφαγε. Είδα φάσεις μετά, φίλε, και λίγο, και λίγες είδα βασικά. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα δείχνεις στις φάσεις, Γιάννη. Είναι φάσεις που δεν καταλήγουν πουθενά. Το στραγάλι πάλι τους χάρισε. Το στραγάλι φάσεις πολλές. Έτσι. Άι να δούμε τώρα στο Μαδριγάλι θα γίνει. Άι να δούμε στο Μαδριγάλι τώρα τι θα γίνει. Αίμα και άμμος, αυτό θα γίνει. Αίμα και άμμος. Για πυρός και σίδηρο. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα όμως. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έχουμε ομάδα ταλένια, αδερφέ. Έχουμε την καλύτερη ομάδα, φίλε. Εδώ και 2 χρόνια. Μη σου πω 2,5. Κι άσους να λένε ό,τι θέλουν. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Αυτό μας ξέρετε. Αυτό μας έκανε πιο δυνατός. Έτσι, αγορίνα μου. Λοιπόν, Ζουμουσάκη μου, να σε αφήσω γιατί πρέπει να εργαστώ κιόλας. Άντε, Γιαννάρα μου, φιλιάσεις στο Κόλμη! Είστε εδώ μαζί μας! Είστε στην παρέα μας! Είστε εδώ μαζί μας! Φιλιά, στα παιδιά, στο εξωτερικό. Γεια σου, Γιάννη μου, Ζουμουσού. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Είστε στο Γκλέντι και όσοι δεν μπορέσετε να έρθετε, εμείς σας μεταφέρουμε τον παλμό μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τις εκπομπές μας, όσο μπορούμε. Με όλη τη θετική μας ενέργεια, με όλη την τρέλα που έχουμε βγάλει αυτό το διάστημα, με όλο αυτό που συσσωρεύτηκε πέρυσι από την κλοπή και μας έκανε πιο δυνατούς. Πιο ΠΑΟΚ, πιο αποφασισμένους, πιο συσπυρωμένους, πιο συναισθηματικούς, ίσως πιο τσαλακωμένους από συνέστημα, αλλά πιο δυνατούς. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί! Καλώς το. Καλημέρα, Κωστή μου. Γεια σου, Κωστάρα μου. Κανονικά έπρεπε να έχουμε ήδη 2 σερί ντάμπλ και να πηγαίνουμε για το τρίτο. Μην ξεχνάμε ότι πρόπερσι ξεκινήσαμε με μείον 3 το πρωτάθλημα. Σωστά.
Και για να πάρει τον τίτλο ο πρωταθλητής ο αιώνιος, έπρεπε να δεχτεί ήττη αβία στο ημίχρονο. Με τον Πλατανιά, βεβαίως. Πρόσφατα. Δεν ξεχνάμε αυτά. Πρόπερση. Δεν έγιναν το 2000, έγιναν το 2017. Ήπια βία. Δηλαδή ήπιο σεξ. Στο βάζω λιγάκι. Μόνο λίγο χαϊδολόγημα, λίγο θοπία. Δεν θεωρείται, βεβαίως. Λίγο έγκυος. Λίγο. Αυτά γίνονται. Δεν θα σας αφήσουμε να ξεχάσετε. Κοιτάξτε, εκεί στον πρωταθλητή και όλη η επαμοιβή εκεί πέρα ερυθρόλευτη, που μιλάτε σήμερα ότι ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν γίνονται, λέει, αυτά, δεν τήρησαν το fair play. Ναι, καλά. Εφανώς και αυτό που κάνατε εσείς στην Τούμπα, που βγάλανε την μπάλα από το Άγιο και δεν την επιστρέψατε ποτέ και πήγατε να βάλετε γκολ, δεν ήταν fair play, ήταν fair pay. Fair pay, είτε με εψιλον και όμικρον γιώτα, είτε με πληρωμή. Είτε με A και Y, ανάλογα, έτσι. Το διαλέγει ο καθένας όπως θέλει. Επίσης, αντίστοιχα η άλλη χάρτινη, η σκηνή στο Αλκαζάρ, που ο Μασούτ συνεχίζει ενώ έχει σταματήσει όλος ο κόσμος, τη θυμάστε. Ο οποίος έχει δέσει μπουνιά ο παίκτης στο κεφάλι. Ακριβώς. Για να μπουνιά στη γραμμή. Για αυτή μιλάνε. Άσο, δεν πειράζει. Χριστό, δεν ξοδεύουμε ούτε 30 δευτερόλεπτα. Όχι, απλά δεν μπορεί να νομίζω ότι θα περνάει η προπαγάνδα τους έτσι. Όχι, βέβαια. Δεν μπορεί να μιλάνε για Μακεδονία και για συλλαλητήρια. Κανένας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και οποιοδήποτε τη βρίζουνε εχορό. Το Λεσβία Μακεδονία και καλούν Βούλγαρους. Εχορό. Τόσα χρόνια. Άσε να πονάμε εμείς για το μέρος μας. Τους πήρε ο πόνος τώρα. Εμείς τη δουλειά μας. Σε όποιο γήπεδο πάει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, το κάθε χωριό, η κάθε επαρχία, η κάθε πόλη κτλ. Ανακοίνωση. Νο Πασαράν έλεγαν του Αγρινίου, τώρα μπήκαν νο Παραβάν. Μπήκαν μέσα στο Παραβάν, κατέβασαν τα βρακιά. Και πέρασε ο άλλος περίπατο. Ναι. Τους κάνανε... Τώρα η Λάρισα. Μετά περιμένουμε να βάλουν τα Γιάννα. Παιδιά, ξέρουμε ότι όταν έχει συνηθίσει έναν εραστή, τον Αρθίνας καινούριος χαλάει λίγο. Δυσκολεύεσαι. Θα βολευτείτε. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, θα βολευτείτε. Ναι, ναι. Κάντε λίγο υπομονή. Παθαίνεις ιδρυματισμό. Έχεις συνηθίσει τον έναν ο οποίος έχει τόσα χρόνια και σου φέρνει και δωράκια. Και συνηθίσει, σου αρέσει κιόλας μετά, έτσι. Ναι. Μη στεναχωριέστε. Θα βολευτείτε σιγά σιγά. Θα σας αρέσει. Συνηθίστε το αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό. Εδώ είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ έρχεται. Ήρεμα, ταπεινά. Έτσι. Θα είναι εκεί για πολλά χρόνια. Σπυριά στο βυσσινό σας και στο κεφάλι σας θα βγάλετε, να το ξέρετε. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση. Με καμάρι. Τίποτα. Για αυτό που έχουμε πετύχει. Έτσι. Με αξιοπρέπεια. Και με τη, μας και με τη μάχη μας που δίνει η ομάδα και ο κόσμος. Ένα δικό μας, 30 δικά τους. Απλά είναι τα πράγματα. Εννοείται, Κωστή μου. Εννοείται. Και βέβαια, balance confidence, determination. Mentality, aggressiveness, huge quality! Και spirit. Έτσι. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, με αφορμή με το γήπεδο. Καλό είναι, επειδή ξέρουμε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι, ήδη υπάρχουν που μηχανεύονται τρόπους για να μην γίνει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ και περιμένουν στις γωνίες, συγκεντρώνονται κτλ. Θα ζητήσει λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ένα αναλυτικό τζίρο όλων των καταστημάτων της περιοχής, όσο είναι το γήπεδο εκεί, και μετά για τους 6 πρώτους μήνες που θα φύγει, να δούμε τη διαφορά και να μας πούνε όλοι αυτοί οι υπέρμαχοι της ανάπτυξης στην πόλη κτλ. Αν χρειάζεται το γήπεδο στην περιοχή ή όχι. Ένα μικρό δειγματάκι αυτού που λες, πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που λες, είναι ο πρόωρος αποκλεισμός πέρσι από την Όστερσουτ και είναι και τα κεκλεισμένων των θυρών. Τα 10 κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό ακριβώς. Επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μαγαζάτορες είναι και ακροατές μας, δεν είναι από άλλο πλανήτη. Ο πόνος και η στεναχώρια τους ανίποτη. Έκλεισαν νοικοκυριά και σπίτια από την παρουσία, τη μη παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Να βγουν να το πούν, Κωστή μου. Να βγουν να το Όπως επίσης, όποιος τάζει προεκλογικά, προσπαθώντας να αναιρέσει παλιά του δημοσιεύματα, δικά του ή συγγενικού προσώπου, θα θέλαμε εγγράφος και με δέσμευση και με ρήτρες και με δικηγόρους παρουσία, να αν εκλεγεί, από πριν να μας πει 1, 2, 3, 4 ρήτρες παντού, εγώ δεσμεύομαι αυτά, γιατί δεν το τρώμε το παραμύθι από συγκεκριμένους. Εγώ προσωπικά. Και κάτι άλλο, Κωστή μου, απαιτούμε να γίνει η σύλληψη των οπαδών του Ολυμπιακού που ξυλοφόρτωσαν τον Τζίλο. Δεν πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς να έχει εξεχνιαστεί αυτή η υπόθεση. Ο Τζίλος ξανασφυρίζει, σφυρίζουν και αδιάφορα και οι δολοφόνοι. Δεν είδαμε τίποτα ακόμα. Φιλιά. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Πολύτεχνος αγωροπατέρα. Έλα ρε Πολύτεχνος αγωροπατέρα, πού είσαι ρε θηρίο. Πού να είπαμε, θα κάνω τέσσερα παιδιά όπως η θύρα τέσσερα. Δεν πέφτει με τίποτα αδερφέ. Α, απολύτως με τίποτα. Τέσσερα ματάκια μείναμε. Τέσσερα. Έτσι. Δύο για το πρωτάθλημα για να έχουμε και καβάτα. Βεβαίως. Σε περίπτωση που ρίξουν καμιά ομάδα για να πάνουν κι άλλους τρεις βαθμούς ή κάτω. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αυτό που λένε για τον Όφη δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν ξέρεις με αυτούς. Καλά βέβαια. Σωστό και αυτό που λες. Εδώ μου αφαιρέσανε 15 βαθμούς από ειδική βαθμολογία. Το νου μας εμείς! Και σιγουριά! Έτσι, το νου μας! Το νου σας, μάλλον που το έβαλες ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε. Είμαστε εδώ, είμαστε πρωταθλητές, τέσσερα ματάκια και τελειώσαμε. Και μετά γεια σας! Γεια σας, έτσι λέμε. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτση, Μπεάτα Σμαγκοπούλου. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι, βάρα, 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 αρέσει. Άκου το συνθηματάκι, την παραλλαγή του, που ακούστηκε χθες, για πρώτη φορά. Επόμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά, άκου το συνθηματάκι. Με κοπία, κλασική μουσική, ποιες τρομπέτες, ποιοι άγγελοι να πεανίζουν ύμνους, εδώ είναι αγόρι. Πάραμε για την κλήρωση. Έλα να σε βάλω και στην κλήρωση. Πες μου όνομα. Καραλάμπος 908. Γεια σου Καραλάμπη. Γεια σου Καραλάμπη. Φιλιά. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Καλημέρα σας. Μην παίρνετε άλλο τις γραμμές που έχουμε μέσα. Ναι, καλημέρα. Τρεις. Γεια σας. Για να εκτιμήσεις τι δουλειά κάνω. Αγόρι. Τι. Ήρθες. Όχι. Εντάξει, αλλά για να εκτιμήσεις. Πώς για να εκτιμώ, τι πρέπει να μας το πεις. Χωρίς να σας έρθει, λέει, μας βγήκε η γλώσσα έξω, να πούμε. Ασθενώντας, μέχρι τον τρίτο πήγα χαλαρός μέχρι τον τρίτο όροφο. Λέω, κοίτα ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν καπνίζω, δεν πίνω, απλά είμαι τριψήφιος. Από τον τρίτο και μετά. Ο άλλος το πρωί τι έπαθε. Ας, δεν υπάρχει, φίλε. Δεν είναι. Ανεβαίνω με έναν πρέπει να ήταν από την τράπεζα, ο οποίος, φίλε, είναι. Με περνάει. Κάποια στιγμή το συναντάω στην πορεία προς το. Στον τέταρτο κάπου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ασασερτζίδες, πολύ σημαντική θέλω, δουλειά. Θέλω να ενημερώσουμε και να πούμε κιόλας και σε αυτούς που ανησυχούν για το χρόνο ότι όλες οι ΚΑΠΑ 19, 17, 18 είναι πρωταθλήτριες. Βεβαίως. Και να πούμε επίσης ότι δεν είναι από εκείνα τα κανείς που δεν μεγαλώνουν. Υπάρχουν κάτι κανείς τα οποία μένουν έτσι. Που λένε κανείς νάνος. Μένουν έτσι αυτά τα κανείς. Δεν είναι τέτοιοι παίχτες μας. Θα μεγαλώσουν, να ξέρετε. Στην ΚΑΠΑ 15. Βεβαίως. Που κέρδισε το συμπολίτη. Καθαρά, πεντακάθαρα, δίκαια, άξια. Συγχαρητήρια σε όλες τις ΚΑΠΑ. Εγώ πιστεύω και την ΚΑΠΑ 4 να κατεβάζαμε. Θα κέρδιζε στα προνήπια, φίλε. Τον οποιοδήποτε. Επίσης να ενημερώσω τον κόσμο ότι άμα θέλει ποτέ και σε πετύχει στο δρόμο και θέλει να πάει, ας πούμε, καμιά 500.000 μέτρα, να ξέρει ότι θα έχει δίπλα του ένα δημοτικό σύμβουλο. Το έζησα εγώ. Αγόρι μου. Κανονικά. Μεγάλο ρεζερβουάρι είναι αυτό. Στην ψυχή μας. Μεγάλο ρεζερβουάρι. Και μακριά από τέτοια. Δεν θέλουμε, φίλε, τέτοια πράγματα. Ναι, δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε δημοτικά, ούτε είπαμε. Μας είπαν, αλλά κατευθείαν όχι. Γιατί, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Εντάξει. Αυτό είναι, φίλε, η πιο μεγάλη δύναμη. Πού θα συναντηθούμε, στο μνημείο, στα Τέμπη, ή θα τους περιμένουμε στα Μάρταρα. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε πάντως. Έχουμε μπροστά μας. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Μπορεί να πάμε και να τους παραλάβουμε από εκεί. Είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι μια υπέροχη ιδέα. Να δώσουμε ραντεβού στα παιδιά. Είναι μια υπέροχη ιδέα. Εμένα μου αρέσει πολύ σαν ιδέα να πάμε στο μνημείο. Και να φύγουμε από εκεί. Έτσι κι αλλιώς. Το τρενάραν, το φτάσαν τελευταίες αγωνιστικές. Φτάσαν. Σας το έχω πει εδώ και καιρό. Εγώ στοιχηματάκες δεν είμαι. Το μάγο το ξεπεράσαμε. Να ξέρω, έχουμε γίνει μάγκες πλέον. Τι σας είχα πει. Παίξτε αυτό. 0 ήττες του Ολυμπιακού μέχρι τέλους. Μέσα έξω. Θα ανοίγουν όπως άνοιξε σαν λουλούδι η Καρεώτης στον Μίκη Ρούρκ στην Άγρια Ορχιδέα. Έτσι. Πρέπει να έχουμε 30 παιχνίδια, 30 νίκες, δεν γίνεται. 40 αγωνιστικές, 40 νίκες. Το είχε πει κάποιος πέρσι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παναγιώτης από το Λάκωμα είχε πει την εξκουβέντα. Κωστή, μόνο χωρίς να στραβοπατήσω πουθενά. Χωρίς να κάνω ήττα, μόνο. Έτσι, βλέπεις, τους διατήρησαν με μηχανικό τρόπο, με ύπουλο, τους διατήρησαν εν ζωή μέχρι τώρα. Να έχω μόνο τρεις σοπαλίες, να έχω χάσει το λογαριασμό από νίκες και παρόλα αυτά να μην έχει κρυθεί ακόμα. Έτσι, τι να πούμε τώρα. Δεν πειράζει. Μέχρι τέλους. Γουστάρουμε. Τα χαιρετίσματά μου. Ο Γιώκας σου, φίλε, υπέροχος.
Να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις όλοι σας. Τα παιδάκια χθες ήταν με οικογένειες. Υγεία, υγεία. Φανταστικό υγεία, είναι αυτό. Υγεία. Φανταστικό. Τα χαιρετίσματά μου στον Πετράν. Ακούει, ξέρω. Στα παιδιά στο εσωτερικό. Και έχουμε. Και ζούμε σου, αδερφέ. Απλά έχουμε. Έχουμε μέχρι την Κυριακή. Όρεξη να έχουμε. Με το μνημείο και τα τέμπη μου άρεσε πολύ. Έτσι κι αλλιώς το λεωφορείο θα κάνει μια στάση εκεί. Το κάναν και τα παιδιά μετά τον τελικό του κυπέλου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Και την επόμενη εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Βροχούλα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Όχι. Μεθεπόμενος. Ναι. Καλημέρα. 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 Good the boy. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, ήθελα να πω τρία πραγματάκια. Λοιπόν, το ένα είναι να σου πω συγχαρητήρια για τη βοήθεια στο στρατηγό. Δεν χρειάζεται, είναι το αυτονόητο. Γιατί έτσι βγήκε ανακοίνωση ότι βοήθησε και οι δημοσιογράφοι βοήθησαν το στρατηγό τον μεγάλο αυτόν. Αλίμονο. Υποχρέωσή μας. Υποχρέωση. Το δεύτερο είναι ότι είπε σε κάποια εκπομπή σου, γιατί παρακολουθώ, ότι αν βρούμε τη δικλίδα ασφαλείας θα ακυρωθεί το στοίχημα. Ναι. Όχι φίλε, δεν θα τα ακυρώσεις. Θα συνεχίσεις να παίρνεις μποφίλιο γιατί εχθές κάναμε χτυποκάρδια. Μόνο, εγώ λέω, χθες λέω θα κάνει hat-trick, θα σηκώσει τη φανέλα και θα είναι η φάτσα της μποφίλιου με ένα τεράστιο κόκκινο χ. Και να γράφει από κάτω μποφίλιου γιόχρε κουφάλες. Αλλά δεν. Χτύπησε και όλα σοβαρά στο χέρι. Έχει από ό,τι διάβασα κάπου κάταγμα και δεν θα παίξει στο τυρί αρένα. Δεν θα παίξει. Δεν θα πειράζει. Εντάξει, εγώ έχω δικλίδα και είμαι προετοιμασμένος. Δεν παίρνω κανένα. Θα τη βρούμε. Θα συνωματήσουμε όλοι στον κρόπο να τη βρούμε. Κάποιος τώρα. Κάποιος. Θα τη βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος. Μου λένε πάρε πίσω το στίγμα. Δεν το παίρνω το στίγμα πίσω για έναν λόγο. Γιατί κερδίζω μέσα έξω. Δεν πάει να τα βάζει ο εξοφυλαρούχας, ο κυπουρός. Δεν με ενδιαφέρει. Και έχω παικταρά, είναι σεντερφοράκλα. Απλά είναι νευρικός στον γκολ, έχει άγχος. Είναι αγχωμένος. Έχει άγχος, αυτό και φάνηκε. Βλέπεις τα κοντρόλ του στον αέρα με το στήθος, το πώς παίζει με πλάτη, ο δρασκελισμός του, το εκτόπισμα που έχει, η έκρηξή του στα λίγα μέτρα, το άλμα του, όλα. Έχω σεντερφόρ σπουδαίο. Όπως σπουδαίος είναι και ο Πολωνός με το σαγόνι λατινικό λάμδα. Λοιπόν. Που όταν βρέχει πίνει βροχή με κλειστό στόμα 3 λίτρα. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Καταλάβετε το! Τίποτα, δεν μας ρίχνει τίποτα. Φιλιά πολλά. Ούτε παγάκια. Ούτε ρε, τι παγάκια. Τι παγάκια. Φιλιά πολλά. Δεν έχουμε και δίκιο από αυτό. Να σε βάλω στην κλήρωση, δώσε όνομα και τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Κωνσταντίνος. Ναι. 161. Έγινε Κωνσταντίνε. Φιλιά. Ναι. Φιλιά! Γεια! Μπαίνετε στην κλήρωση για το υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων από την Electronet και τη Samsung. Electronet Παπουγκίδης Νικολαίδης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο κορυφαίος προορισμός σας για ηλιακούς θερμοσύφωνες είναι η Alpha Plum. Στην Ηλιούπολη, στην έξοδο περιφερειακού, Μακρυγιάννη 71, 65 17 18. Ο Γιάννης θα σας υποδεχτεί. Και για τους ηλιακούς, όπου υπάρχει συλλέκτης τιτανίου με άθραυστο κρύσταλλο, με boiler inox, τριπλής άλωσης, glass μέσα, για μια ζωή παιδιά. Για μια 25 ετία θα έχετε ζεστό νερό, κούτρα, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Και με 12 άτοκες δόσεις και είναι και τοποθετεί και φυσικό αέριο με άριστο συνεργείο, πάνω από 500 εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, φυσικό αέριο, Alpha Plum. 65 17 18. Πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε. Μεγάλος μάστορας. Και μόνο κορυφαία υλικά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γέννης μήνης σε νύχτας και κανέναν. Έτσι το κάνουνε στη Σαλονίκη. Κανείς δεν έτσι. Εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο. Φορτσάρουμε. Και για να δώσουμε το υπέροχο, το καταπληκτικό δώρο, βάλε το συνθηματάκι, αγόρι μου, βάλε κλασική μουσική. Έγινε
πάρα πολύ ήθος, γιατί έλεγε η 4 αυτό και το υπόλοιπο γήπεδο το μεγαλύτερο φουρνέλο είναι ο Ολυμπιακός, και κάποια στιγμή το γύρισαν και είπαν αυτοί πρώτα το μεγαλύτερο είναι ο Ολυμπιακός, για να πούμε οι υπόλοιποι σε 5, όχι σε 5-6, και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταλλητές. Ήθος. Σου λέει και αυτοί να μην το πούνε, να το αλλάξουμε λίγο το πράγμα. Να γίνεται όμορφα και ωραία. Ένα τελείωτο πανηγύρι. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε την κάθε στιγμή. Μην αφήνετε να σας φύγει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γλεντοκοπήστε τους απέναντι που ψάχνουν τρόπους για να μας χαλάσουν τη διάθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πέφτει με τίποτα. Νιώστε όλο αυτό. Πιο πολύ απ' όλα ξέρετε τους τρελαίνει. Που είναι μόνο η αρχή. Που γνωρίζουν ότι δεν είναι φωτοβολίδα. Που γνωρίζουν απόλυτα και αναγνωρίζουν ότι δεν είναι ευκαιριακό, ότι δεν έτυχε, αλλά είναι προϊόν μιας πορείας νομοτελειακής, ότι είναι μετά από πλάνο, μετά από οργάνωση, με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, με όλα αυτά. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό σας, για να μπείτε στην κλήρωση για τον υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων Samsung πάνω από 100 ευρώ, από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, και βέβαια και μέσα από το μήνυμα FM γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Ομορφάντρα μου. Καλώς το παιδί. Καλώς το καραμελοτράγουδο. Καλώς το παιδί. Κωνσταντίνε μου, αν και βροχή πέρα, εγώ τη βλέπω μες στον ήλιο, μες στα πινασμό. Το ίδιο και εγώ, ουράνια τόξα. Όλα έχουν αφήσει αφού βγήκα έξω με το σορτσάκι και τις παντόφλες. Όλα. Ουρές έχει για τη Χαλκιδική, ο κόσμος πηγαίνει για πάνω. Έλα. Έλα Κωνσταντίνε μου, έλα αδερφέ μου, έλα. Μας τρελάνανε χθες! Λοιπόν, πώς το λένε αυτό το παράλες, ρε παράλες, όταν πέφτεις και χτυπάς, πιάσε το κανονικό το πόδι. Έτσι! Δηλαδή, τόσο ξεφτύλα πια! Τόσο ξεφτύλα! Έκανε βαβά και περίμενα να σταματήσουμε όλοι! Και τι είπε ο Μαμάτος, εδώ παίζουν άντρες, λέει, δεν παίζουνε κοριτσάκια του νηπιαγωγείου. Ο Μάτος! Θέλω, λέει, να παίζετε μπάλα, να μην είστε κοριτσάκια του πιαγωγείου. Καλά είπε, φίλε. Καλά είπε. Καλά είπε. Η ομάδα έχει, θυμάμαι άπειρες φορές, Κώστα, να έχουμε πετάξει την μπάλα έξω επειδή όντως είχε πρόβλημα ο αντίπαλός μας. Άπειρες. Εδώ, άλλο αυτό, άλλο ευαισθησία, άλλο κοροϊδία. Ο Μαλαμπίμπιπ δεν περνάει εδώ. Αυτά τελειώσανε. Τελειώσανε. Θα σου πω κάτι και θα το κλείσω. Το πρωί λοιπόν εγώ σηκώνομαι πρωί και περπατάω καμιά 4-5 χιλιόμετρα και μονολογούσα το πρωί, ξέρεις, θα συνέστητα. Με κοιτάει για την επόμενη εβδομάδα. Άρα πάω καλά. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα πάμε εκεί που είπαμε. Τρίγλια, ό,τι υποσχεθήκαμε. Τρίγλια, αόκλινης! Ό,τι υποσχεθήκαμε, αδερφέ! Ωραία, πάρτι, πάρτι! Απόγευμα, έτσι, απόγευμα προς βράδυ! Σωστά! Δεν θα δούμε το μάτι! Ναι, αυτό λέω, πρωί έχει πάρτι η κόρη! Πρωί έχω να πω με την κόρη σε πάρτι! Παιδικό! Να πάρω στο πάρτι της κόρης πρώτα, η κόρη πρώτα, η έτσι, κόρη! Έτσι, έτσι! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Κορυφαίος στον κλιματισμό! Κλιμάρτ! Νούμερο 1! Στον κλιματισμό. Κλιμάρτ. Και ο Σες Κωνσταντίνος. Αλλιώς καραμελοτράγουδο. Έχω μπουμπούκια. Ένας-ένας είναι οι ακροατές. Ένας-ένας. Πάμε, μαέστρο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κωστή, καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς το Δημητράκι. Σε παίρνω μόνο πρωί όταν δεν πάω στη δουλειά. Γιατί αγόρι το πρωί δεν μπορώ να σε πάρω. Αγόρι. Για αυτό να ξέρεις. Λοιπόν, χαίρομαι για τον υπέροχο λαό του ΠΑΟΚ, για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, για όλους τους παίκτες. Και για ό,τι υπάρχει σε αυτό το σωματείο, τι χαρές είναι αυτές που νιώθουμε. Υπέροχα στο φετινό πρωτάθλημα, σε αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν. Τι ωραία πράγματα είναι. Δεν θα σχολιάσω τα άσχημα που συμβαίνουν, ξέρω εγώ, με κάποιους γείτονες οι οποίοι βρίζανε σε ένα άθλημα του βόλεϊ. Αυτοί είναι κακοί άνθρωποι, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Τι ωραία. Πόσο πονάει κάτω ο παππούς που βγαίνει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις.
Τι πράγματα είναι. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Και τόσοι και τόσοι ακροατές βγήκαν στην εκπομπή σου σήμερα και είπανε, αν ήμουν πλούσιος θα έσπανα την τηλεόραση. Καλά, πόσους έχει ο κύριος Σαββίδης. Ακόμη δεν πήρε χαμπάρι, δεν κατάλαβε. Δηλαδή έσκασε ο Ντέμις Νικολαίδης και οι άλλοι. Τι δεν τρέπονται. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Δηλαδή κατάλαβες αυτά που είπαν κάποιοι ακροατές. Δεν τρέπονται δηλαδή. Τέτοια υπέροχη ομάδα σκάνε. Σκάνε. Τι σκάνε. Τι να πω. Του χρόνου στην αθλητική εκπομπή του Open. Δεν είναι η δουλειά μας. Ούτε είμαστε αρχισυντάκτες εκεί. Πρέπει να υπάρχει μία μόνιμη φωνή ΠΑΟΚ. Όχι να φάνε. Δεν με σε ενδιαφέρει να πάει εκεί. Εδώ θα είναι. Στούντιο εδώ, φίλε. Παράθυρο εδώ. Παράθυρο εδώ. Έναν Δημητράκη μου, έναν μπαρουτοκαπνισμένο με θράσος, με γνώση. Δύο-τρία άτομα. Εντάξει, οκ. Πρέπει να υπάρχει αντίβαρο, Δημήτρη. Σε αυτό που δούμε. Υπάρχουν και εσύ είσαι. Άσε με μένα, άσε με μένα. Δεν το λέω για μένα. Το ξεκαθαρίζουμε, καμία τέτοια επιδίωξη. Άσε, εγώ είμαι ο χιουμορίστας, φίλε. Άσε, εγώ είμαι ψυχαγωγός. Εδώ θέλει έναν θρασί, ετοιμόλογο, μπαρουτοκαπνισμένο. Εγώ έχω πει δύο ονόματα, μην με βάζετε να ξαναπώ. Έτσι, δεν έχω κανένα ζήτημα. Θέλει έναν με το που λέει κάποια κουβέντα. Ο Ντέμις, ο Ζήκος, ο Τσάρτας, ο Γιαννακόπουλος. Να πω το επώνυμό του που αρχίζει από Β. Δεν χρειάζεται. Τα έχω πει. Δεν έχω κανένα εγώ πρόβλημα. Εγώ δεν άκουσα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω πει κι άλλη φορά. Βασιλόπουλος Δατζαράς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα. Ούτε έχω κανένα συμφέρον να το πω. Αχ, αυτά θα έλεγα. Λέω δύο που σκέφτηκα. Μπορεί να πει άλλος, ξέρεις κάτι κι άλλος. Εγώ αυτούς σκέφτομαι. Όχι, καλά έκανε. Αυτούς σκέφτηκα. Αυτούς θέλει κάποιον. Υπάρχουν για άλλα παιδιά, αλλά αυτοί είναι το αφακατέ. Και το λέω δημόσια, στα ίσια. Βεβαίως. Και έναν κοίταξε και έναν παραγωγό. Και δεν λέω, το Σταύρο, γιατί είναι εδώ και θα πείτε ότι κάνουμε αβάντο ένα στον άλλο. Όχι. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Είμαι ειλικρινής, γεννήθηκα ειλικρινής. Αυτούς που είπες, αυτούς και εγώ θα ήθελα. Έτσι. Και έναν αναρχικό οπαδό να έλεγα θα... Έμπαινε μέσα στην τηλεόραση. Επίσης θα μπορούσε να είναι κάποιος παλέμαχος, ο οποίος και αυτός όμως δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, θα είναι ο Τουρσουνίδης, θα είναι ο Λαγωνίδης, θα είναι ο Λεοντιάδης, θα είναι. Δεν ξέρω. Α, ο τρίτος. Ούτε οι δύο πρώτοι που είπες. Ξέρεις τι γίνεται. Απλά ο Λεοντιάδης, φίλε, θα τον γκρεμίσει. Ο Μιχάλης, φίλε, θα γυρίσω το μυαλό ανάποδα και θα έχουμε σκηνικά live που δεν θα τα έχουμε ξαναδεί. Οπότε θέλει διαχείριση. Έτσι. Όχι, είσαι μέσα μου. Φιλιά λοιπόν, πολλά, Δημητράκη μου. Φιλιά λοιπόν, πολλά. Να είσαι καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γεια σου. Γεια σου, αγόρι μου. Το καλύτερο σύνθημα ήταν αυτό. Λέει, κάντε αερογέφυρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά ανάποδα. Πόσο ήθος. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια σου, Μιχάλη, στο εξωτερικό. Να είσαι καλά. Το σήμα δεν ξέρω λέει τι φορτώνει ούτε το επίσημο site του σταθμού. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, ανέβασε. Η εκπομπή στο site θα ανεβεί, εννοείται. Πάμε στις 5 τελευταίες γραμμές, μην καλείτε άλλο. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς το ναι! Γεια σου, Στελάρα μου! Έλα, σήμερα σας χάσαμε, ρε φίλε, τι έγινε να. Τι να κάνουμε. Έχουμε φάει. Έχουμε τρικλοποδιά. Δεν πειράζει. Βάλει 283. Έλα, θα σε βάλω. Καταρχήν, αυτό που είπε ο Μάτος, ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή. Να ξεφτυλίσει το άθλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν παίξει. Μερικοί είναι πιτσιρικάδες, κάποιοι έχουν παίξει χρόνια μπάλα. Έχουν το αισθητήριο να καταλάβουν ποιος έχει χτυπήσει από την ένταση και από την μορφή του χτυπήματος. Δηλαδή αν είναι σοβαρή δυνατή κόντρα ή οτιδήποτε. Καταλάβαινε, δεν μπορούσα να τους κοροϊδέψω τους συμπαίκτες του, ρε φίλε, ότι ενώ δεν έχει χτυπήσει να σταματήσει το παιχνίδι για να εκτός την αντιπίθεση. Αυτό είναι κοροϊδία, είναι γελίο. Στέλιο μου, οι ίδιοι συμπαίκτες του κατάλαβαν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και συνέχισαν. Αν ανέμιζαν τα χέρια τους, καταρχήν μόνοι μας θα καταλαβαίναμε εμείς. Το έχουμε κάνει άπειρες φορές. Αν είχε χτυπήσει το κεφάλι ή αν είχε φάει μια σκαριά στο, ξέρω εγώ, στο καλάμι, οτιδήποτε. Χτύπα ξύλο, έχουμε δει και παίξει τα γραβάτα μαλλιά τους. Καταλαβαίνουμε την πρώτη. Αν έχει γυρίσει η γλώσσα, αν έχει χτυπήσει το κεφάλι, αν έχει σπάσει το πόδι, έξω κατευθείαν. Εδώ πετάει αυτό και περιμένει τώρα να σταματήσει το παιχνίδι για να πει ότι τους κορόδεψε. Και κάτι άλλο τέλειο. Πριν τη φάση αυτή έχουν γίνει άλλες 2-3 παρέμφερεις που πέφτουν κάτω και σφαδάζουν.
πετάξουν, λες και τους έχει χτυπήσει και ραβδόν. Στην άκρη του κόρνερ και αφού ήρθανε έφαγε κανένα πεντάλεπτο. Μα λέει Ολιβέρα, είσαι στη γραμμή, βγες, κάνε ένα κλικ έξω. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Βγες έξω μπροστά στην 7 εκεί, του λέει κάνε ένα κλικ έξω. Όχι, διακοπή στη διακοπή. Να σου κόψει τον ρυθμό, να σε εκνευρίσει, αυτός είναι ο σκοπός, όλοι αυτό κάνουν. Εγώ θα πω τα πράγματα με το όνομά του. Η Λαμία είναι από τις ομάδες που μου άρεσε που πέρασαν μέσα στην Ελλάδα. Παίξανε ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Ο Χάβος έχει κάνει ένα σύνολο σφιχτοδεμένο. Δεν παίξανε γιόμες. Έβαλαν την παλίτσα κάτω. Δεν ξέρω τι πάτε από την αρχή. Εγώ θα πω αυτό που είδα πριν μέσα στο γήπεδο. Είδα μια από τις καλύτερες ομάδες που πέρασαν μέσα από την Τούμπα. Και άμα δεν είχαν αυτά τα καραγκιουζιλίκια 3-4 παίκτες να χαλάσουν την εικόνα της ομάδας. Αυτό πρέπει να το διορθώσει ο προπονητής, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μπαίνεις και να ξεφτυλίζεις μέσα στο παιχνίδι. Κατάλαβε με ένα ωραίο παιχνίδι. Χθες κέρδισε ο καλύτερος. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Αυτός ο κόσμος φίλε πραγματικά να σου πω κάτι Κωστή. Το γήπεδο αποδεικνύεται πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή για τις ανάγκες αυτής της ομάδος. Είναι το καλύτερο timing πιστεύω. Χθες είχε 30.000 ορφίους μέσα εννοείται. Και αυτό που θα γίνει με το Λεβαδιακό. Θεωρώ ότι το Μαρακανά θα ήταν μικρό. Ναι, δεν υπάρχει φίλε πραγματικά, δηλαδή, τι να πω. Ζήστε το, όλο αυτό ζουμού σου, όλο αυτό είναι ζουμού σου, άνθρωπε. Που δεν τρώει ούτε προκλήσεις ούτε τίποτα, ο κόσμος είναι όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Αυτά φίλε, φιλιά. Για την άλλη Κυριακή γεια τώρα. Σου, Στελάρα μου, θα τα πούμε, φιλιά. Έχουμε μέρες να συζητήσουμε για τη Λάρισα, θα αντιμετωπίσουμε την πιο εχθρική έδρα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το τελευταίο ανάχωμα, η τελευταία ενέδρα, και δεν βάζω καθόλου εισαγωγικά, για να μας πάρουν το αίτητο. Αυτό είναι για το πρωτάθλημα, δεν χάνεται. Απλά να μας πάρουν το αίτητο, αυτό θέλουν. Τριαντάφυλλε, Κουτσουρίδη, αδερφέ μου στη Ρουμανία, ρε μπαγάσα λέει, αυτή ήταν η κάλυψη για την Ποφίλιου. Σβήνουμε το ρούτερ και άσε να πιστεύουν ότι έπεσε ο σερβερ. Χάχα, φιλιά πολλά και ας μην ακούσαμε τίποτα. Τριαντάφυλλε μου, αδερφέ μου, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Η κάλυψη, η δικλίδα. Είναι άλλη για την Ποφίλιου. Πάμε, τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Στην ΜΕΘ επόμενη. Ναι. Γεια σας. Και την ερχομένη εβδομάδα. Έτσι. Και την επόμενη εβδομάδα. Έλα, βάλ' το χαλάκι. Βάλ' το σύνθημα χαλάκι. Βάλ' το στον άνθρωπο από κάτω. Δίστο. Σε πρωταθλητές. Ωε. Και σε 5-6 εβδομάδες, και σε 5-6 εβδομάδες θα πάρουμε με και κυπέλο, θα πάρουμε με και κυπέλο. Τα λες υπέροχα, πάρ' το σύνθημα, πάρ' το δικό σου. Θα είμαστε πρωτάθλητες. Ζήστε το, ζουμουσού, ζήστε την κάθε στιγμή. Ζήστε το με όλους σας το είναι, αδερφέ μου. Τα πες ωραία, για πες, άλλο. Κωστή, εγώ κατευθύνομαι στο ναό για να παραλάβω τις μετοχές. Να μην ξεχνάμε τις δύσκολες εποχές που ζήσαμε πριν έρθει αλίμονο. Ο Ιβάν Σαββίδης. Να μην ξεχνάμε, αυτές φίλε βάλαν τα τσιμέντα. Αυτές οι στιγμές. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έμεινε μόνος του γιατί είχε πάντα τον κόσμο δίπλα του και αυτό φοβούνται ότι ο κόσμος θα αρχίσει να μεγαλώνει τα επόμενα χρόνια. Μα εδώ αυξήθηκε ο κόσμος χωρίς να υπάρχει ο τίτλος, το πρωτάθλημα στη μέση. Ακριβώς. Η ομάδα που έφτιαξε οπαδούς από τους οπαδούς της. Που κατάφερε να επιβιώσει, όχι μόνο να επιβιώσει, και να γιγαντωθεί. Τώρα, και να γιγαντωθεί τώρα θα και δεις. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιβάν Σαββίδης τις υποσχέσεις του όσες έχει δώσει όλες. Τις στηρεί και τις... υλοποιεί, τις υλοποιεί. Τις υλοποιεί. Έτσι. Με τον δικό του ρυθμό βλέπει, είναι επιχειρηματίας, ξέρει πότε πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά και έχει βάλει μια υπόσχεση, ας μην την ξεχνάμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στα 20 καλύτερα κλάπ της Ευρώπης. Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα γίνει? Είναι η μόνη που ακόμα είναι στα σκαριά. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τις επόμενες χρονιές ζωή να έχουμε, υγεία να έχουμε, θα το ζήσουμε αυτό. Αυτό θα το ζήσουμε. Θα πάμε και θα είμαστε στις 20 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Εκεί πάει, να ξέρετε. Και απλά αυτό παιδιά, θέλει χρόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Τα νέα παιδιά να στηρίζουν αυτήν την ομάδα, γιατί εμείς κάναμε πολλά χρόνια υπομονή, η δικιά μας γενιά.
Σωστά. Ξαναβιώνω. Πότε είσαι γεννηθής, τα... είσαι γεννηθής. Εγώ είμαι του 69, μα, κοντά. Ήμουν 16 χρονών. Ακριβώς. Ξαναβιώνω τα μαθητικά μου χρόνια. Ακριβώς. Τότε που κάναμε πορεία μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Κοντοσύρι είσαι, κοντοσύρι. Αυτό, παιδιά, ζούμου σου, ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Αυτό. Σε χαιρετώ, σε φιλώ! Χαιρετώ, καλή. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε, πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Στο μεθεπόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τελευταίος είμαι πάλι. Τελευταίος, εσύ σαν φίρμα κλείνεις το πρόγραμμα. Βγαίνεις λαϊκή ώρα. Καπνί, πυκνί, καπνί. Πυκνί, καπνί. Έλα σε λέω. Σκέψου να ερχόμουν σήμερα με τις πατηρίτσες. Ακόμα θα ανέβαινα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έκανες εγχείρηση. Όχι, όχι. Αύριο μπαίνω μαγνητική. Για Παρασκευή τη βλέπω τη δουλειά. Άντε, άντε, με το καλό, με το καλό. Και περαστικά. Γιατί και ο τέτοιος, ο Χασάπης που θα με κάνει, το φιλαράκι μου να είναι καλά, Κωστής μου, Κωστής λέγεται και αυτός. Βεβαίως. Είναι φόλα πάοκ, οπότε θέλει να δει και τη Λάρισα. Δεν θα κάνει δουλειά, δεν θα κάνει δουλειά στο γόνατο. Έλα, φαντάζεσαι, θα το σφάξω μετά. Θα το σφάξω. Θα κάνει δουλίτσα με το γόνατο, όχι στο γόνατο. Ναι, φίλε, δηλαδή δεν είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο, έχω και την επόμενη σεζόν, με κυνηγάει ο Βέρμπλουμ. Φίλε, είδες τι πατριαρχική κοινωνία υπήρξαμε. Εκεί το αντικείμενο στο οποίο στηρίζεσαι λέγεται πατερίτσα και όχι μητερίτσα. Έτσι. Αυτό που στηρίζεσαι στη δύσκολη στιγμή, πατερίτσα. Μιλάμε, αυτοπυρπολούνται οι μανάδες που τρώνε όλο το λούκι. Έτσι, όλο το λούκι. Τώρα μην μιλάς εσύ που έκανες και κόρη. Εμείς που έχουμε τρεις γιους, τι να πούμε ρε φίλε. Ούτε ένα ποτήρι νερό. Το λέω κυρίως επειδή το λούκι φίλε το τραβάει η Γεωργία το λούκι φίλε. Το λέω για την κάθε μάνα που είναι και εργαζόμενη και πρέπει να μεγαλώσει και τα παιδιά. Κατάλαβες. Πάει και για την Ελίζα θέλεις, αλλά τι να σε κάνω. Έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω για την πείρα. Θέλω, εάν είναι εύκολο. Εάν είναι εύκολο, ένα CD με τα συνθήματα. Αυτό θα γίνει. Ναι. Θέλω να έχω να σας δώσω τέτοια, τα οποία δεν εμπορεύονται φυσικά, εννοείται. Δεν πρόκειται. Το είχαμε ξανακάνει και επί αρένα. Το είχα οργανώσει. Αλλά δεν θα ξανακάνουμε τέτοια και σκοπός μου είναι να σας τα μοιράσω στο πάρτι που θα κάνουμε το Μάιο για τα 20 χρόνια της εκπομπής. Δεν μου λες. Το πάρτι θα είναι όλο τον Μάιο. Δεν είπα πότε θα αρχίσει και πότε τελειώσει. Είπα τον Μάιο. Γι' αυτό λέω, θα είναι όλο τον Μάιο. Αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Πριν κλείσω, να σου πω κάτι. Ρίχτω. Θέλω να σου πω τι σκέφτηκα χθες το βράδυ. Ρίχτω. Θέλω, αυτό θέλω να το μεταφέρεις, έχεις τα κονέ. Πες. Θέλω να βγάλουν τις κούπες, να τις φωτογραφίζει ο κόσμος με 10 ευρώ. Φωτογραφία. Όχι ρε, τι 10 ευρώ. Όχι φίλε, όχι λεφτά γι' αυτό. Και να μπαίνουν τα λεφτά σε ένα ταμείο να βοηθάμε κόσμο. Ξέρει, είδατε καλύτερα από όλους. Είδατε τι έγινε έξω από το γήπεδο. Τόνοι τροφίμων και πάλι. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Βιερίνα που σκύβει και δίνει τη φανέλα του στο κοριτσάκι που τον κοιτάει στα μάτια και της μιλάει σαν να είναι δικό του παιδί. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ζούμου σου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, φιλιά. Να σε καλά. Δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 70, μέχρι το 83. 53. Για να σου δείξω. Λοιπόν, καλημέρα στον Πετρεσιάδη τον Γιώργο. Γεια σου Άννα Χούχτια, καλημέρα, ζούμε μεγάλες στιγμές. Καλημέρα, βάλαμε στην κλήρωση όταν τελειώσει όλο αυτό. Που ζούμε, περιμένουμε κάθε εβδομάδα παιχνίδι μετά, πώς θα είμαστε. Πολλοί κόσμοι με το ρωτάει αυτό. Και εγώ το σκέφτομαι. Γεια σου, Καραπιπέρι, Αντώνη. Καλημέρα, Κωστή. Δώσε φούρνο, φουρνάκι, πλυντήριο, στεγνοτήριο, κουζίνα. Τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε εμείς. Γεια σου, Δημητράκη μου. Γεια σου, Ευρωπόδιε, Ζουμουσού. Γεια σου, Κώστοκλου, Αλέξανδρε. Καλημέρα, φίλε. Σκάσανε και χάμω, έκαναν μετάδοση στο Γαύρο. Για τον Μπάουκ μιλούσαν. Τόσο πολύ του πείραξε. Πόσο ρωτάμε εμείς, πονά, αγόρι μου. Γεια σου, Κουρτίδη Δημήτρη. Γεια σου, Βασιλική μου. Γεια σου, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Να έρθείτε, βεβαίως. Αύριο θα κληρώσουμε μπλουζάκια. Γεια σου Σίμω, εννοείται, δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμα του Θοδωρή που είναι καταπληκτικό. Αύριο, ισχύει και για αύριο. Πάω να βγάλω τον νικητή. Πονάς αγόρι μου. Έτσι, έτσι. Βάλε να φύγω με το σύνδηματάκι φίλε και την επόμενη να φύγω έτσι. Ο νικητής.
Ο νικητής είναι από τα τηλέφωνα και είναι ο Κώστας σε 161. Τηλεφωνείς τώρα έξω στη Μαριλίζ, στο ίδιο νούμερο, για να αφήσεις και το επίθετό σου, για να στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος πεντανόστιμος, με αυθεντική και αναλύωτη τη γεύση από την Κωνσταντινούπολη που την έφεραν οι παππούδες, εξάγησε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό, γι' αυτό είναι κορυφαίος. Σε επίλεκτα σημεία μπείτε στο lukas.gr και όχι στο halvas.gr για να δείτε τι και πώς και πού. Δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας, κλαίνε πάνω από τις άδειες λαδόκολες όταν τελειώνει και έρχεται η ώρα να φύγουν. 705-750 τη Λιβεριά σε έναν πλήρως ανακαινισμένο, πανέμορφο, φωτεινό και πεντακάθαρο χώρο με τα γλυκά χειροποίητα. Ξυπνάει νωρίς νωρίς ο Δημήτρης και φτιάχνει παπάδες! Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Ζήστε το όλο αυτό, φεύγω με το σύνθημα. Bye, bye, bye.